Take one, baby. Take one. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Are you sure? I'm sure. Thank you so much. You're donating this? Yes. Thank you so much. I appreciate you, brother. Yeah, no problem. I appreciate what you do, man. You're donating? Wow. This is the change that I want. 2024. This is the world that I want to live in. Wow, thank you so much. Okay? I appreciate you. Thank you. Are you serious? Thank you so much. Are you serious? Thank you so much. Okay, I watched your video. Wow. And I just wanted to... I can hold it here. Thank you so much. Guys, look at that. We can't even hold any more money. Everybody's just been donating. What did you have to put back? Hey, I'll go pay for it. I didn't even eat for Christmas because I didn't have anything for Christmas. All right. 3 days you went hungry. We met for a reason. Yeah, thank you so much. It's all yours. Don't worry about it. Don't worry about it. Thank you, hey. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε με αυτό το βίντεο το οποίο δείχνει τον άνθρωπο που έχει στηθεί εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ. Στην αρχή δορίζει, είχε βάλει τα δικά του λεφτά μπροστά και δόριζε, μέχρι που κάποια στιγμή άδειασε η ταμπέλα του και ξεκινήσανε να του δωρίζουν άλλοι από γύρω γύρω. Μόλις άδειασε, αμέσως πήγε κάποιος και δώρισε. Κι άλλος κι άλλος κι άλλος και γέμισε τα μπέλα του με δώρα για να βοηθηθεί ο κόσμος. Εξαιρετική, πανέξυπνη κίνηση και σωστή, εννοείται, δεν το συζητώ. Σωστή κίνηση βοήθειας. Σήμερα θα κουραστείτε να με ακούτε επιβεβαίωση. Έρχεται και μας η ώρα μας, τι να κάνουμε. Εντάξει. Τα λέμε τόσα χρόνια, τα φωνάζουμε, έχουμε γίνει γραφικοί. Μας έχει απομονώσει η κοινωνία. Ήρθε η ώρα των επιβεβαιώσεων, μόνο επιβεβαιώσεις. Θα ξεκινήσουμε από την από ένα βίντεο της τελευταίας στιγμής, το οποίο μας ειδοποίησε τελευταία στιγμή, εξαιρετική φίλη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους αναρτούν στη σελίδα μου στο Facebook. Παιδιά, σας συγχαίρω όλους, είστε όλοι εξαιρετικοί. Πιστεύω ότι έχουμε την καλύτερη σελίδα στο Facebook παγκοσμίως. Παγκοσμίως, πολυφωνική, με όλα τα ενδιαφέροντα, με όλα τα θέματα. Μιχαήλ Φιλιππίδης, στα αγγλικά και σήμα το Q. Θα σας το δείξω. Ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, θα σας το δείξω μια στιγμή για να ξέρετε πού να με βρείτε στο Facebook. Εξαιρετικότατη σελίδα. Όχι ότι είναι δικιά μου, πιστεύω ότι έχω αντικειμενική κρίση. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, είναι εδώ. Μιχαήλ Φιλιππίδης, το μαύρο, το στρογγυλό με το Q μέσα, το οποίο γράφει και πάνω ή προσπαθεί να φανεί στην πάνω μεριά από το Q, silently, methodically, efficiently. Είναι το σύνθημα που βγάλαμε πριν από 3 χρόνια, το αθόρυβα μεθοδικά, αποτελεσματικά. Είναι η έκφραση ακριβώς
το πώς κινείται η αφύπνιση και πώς θα τελειώσει η αφύπνιση και την παρακολουθούμε να τελειώνει τώρα όλα αυτά τα χρόνια. Τα θέματα μας, όπως είπα, θα είναι θέματα επιβεβαιώσεων. Λυπάμαι, αλλά ήρθε η ώρα που θα πρέπει να ακουστούν όλα. Θα ξεκινήσουμε με... Έλα ρε γαμότο, τώρα το είχα... Συγγνώμη. Το είχα έτοιμο. Τώρα να την παρακολουθήσετε. Τέλειο, είμαστε εδώ. Ανοίξτε τα αυτιά σας τώρα πάρα πολύ καλά. Πέρυσι το Φλεβάρι με είχε καλέσει ο Βασίλης ο Μπαντίδης και μιλήσαμε και για μία μισή ώρα, ωραία εκπομπή. Και τότε με είχε ρωτήσει κάποια στιγμή τι γίνεται με τον Μητσοτάκη και του λέω αυτός είναι κλόνος. Έχει αποσυρθεί, λέω, από τον Απρίλιο, τώρα πάνε 2 χρόνια. Σε λίγες μέρες πάνε 2 χρόνια. Του λέω αυτός είναι κλόνος. Το βρήκε λοιπόν το Ράδιο Αρβίλα, το αντένα αυτό το απόσπασμα, και το έπαιξε κάπου το Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου κάπου τότε. Το δείξαμε και εμείς εδώ πέρα, εννοείται. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό εδώ. Εδώ είναι όλα στον αέρα. Εκεί το διακομώδησαν. Όμως είναι ο τέλειος τρόπος για να το περάσεις μέσα στη κοινωνία. Για να ακούσουμε 2,5 ενδιαφέροντα λεπτά σημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ 1, πρωίαν σε είδον. Πρωίαν σε είδον, το είδον είναι το γνωρίζω και γράφεται με όμικρον γιώτα, όχι με εψιλον γιώτα, σε είδα με τα μάτια μου. Είδα με όμικρον γιώτα, το ή, σημαίνει γνώρισα. Εν είδα ότι ουδέν είδα σημαίνει ότι ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Όχι ένα είδα ότι τίποτα δεν είδα με τα μάτια μου. Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Προείαν σε είδον λοιπόν που το γράφουν λάθος είναι με όμικρον γιώτα. Εξαιρετικότατο. Να το δούμε. Λέγε, με ποιον μιλάς, έμαθες πληροφορίες. Εννοείται, παιδιά. Πού είναι. Η Μίτλετον είναι εδώ. Πού, σε ποιο σημείο. Πατησίων και αιώλου γωνία, στα χαυτία. Είμαι στα χνάρια της, την παρακολουθώ συνέχεια. Πατησίων και... Και αιώλου. Συνδέονται. Εκεί, στα χαυτία είναι, εκεί. Παλιά στον παλιό τι έκανε, Κατράτζο. Τι έκανε. Ε? Τι έκανε. Τι έκανε. Πήγαινε να είχε να ψωνίσει. Πήγε, την είδε με μια σακούλα. Σακούλα. Είχε έρθει. Ακού να δει τι έκανε αυτή. Γιατί μου το είπε μια πολύ σοβαρή πηγή. Η Κέτη. Κέτη. Η Μίτλετον. Ναι, 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 εδώ τη λένε Κέτη. Για να έχει κωδικό. Κατάλαβε. Για να είναι δικό μα άνθρωπο. Ναι, είχε έρθει και την είχαν δει να πετάει χαρταετό στο πανί κάτω στον άλυμο. Έχω πηγή ήταν... ότι δεν ήταν στον άλυμο. Είσαι τρελή. Ήταν στο Τατόι. Πώς την είδαν στον άλυμο. Έξτειλε στον άλυμο, στο πανί, επάνω στο λόφο. Στο Τατόι την είδαν. Εγώ ξέρω, παιδάκι. Δεν ξέρω. Ήταν τι η κοπέ... αϊτό είχε η δικιά σου. Είχε το Pokémon αϊτό. Όχι, λάθος. Ο χαρακτηριστικός αϊτός Pokémon τον κράταγε η Κέτη. Μη μου λες τώρα εμένα. Έχω πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι ο αϊτός που πέταγε έγραφε πάνω Little Princess. Μα ναι. Θα πήγαινε, είσαι τρελή. Ναι. Θα πήγαινε με τέτοιο αϊτό να καρφωθεί. Πού να καρφωθεί, ο αϊτός. Να καρφωθεί στον κόσμο, την princess. Όχι, παιδιά. Εμένα όχι. Στο Τατόι την ήτανε. Είχε πάρει το χαρταϊτό από εκεί, από την Αθηνά. Γιατί κάπου κυκλοφορεί στο κέντρο. Και είχε πάει, τον πέταξε. Ναι, το πέταξε. Και επειδή πήρε άδεια για να το ενώσει με την 25η, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στα 200 χρόνια είχε έρθει. Ο Κάρολο. Εννοείται. Είχε έρθει η βασιλική οικογένεια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο δεσμό από την 25η Μαρτίου. Και ήθελε να έρθει να κάτσει στην 25η και σου λέει: δεν παίρνω άδεια μία εβδομάδα να το ενώσω. Και έτσι έφυγε από την προηγούμενη Παρασκευή και θα φύγει τη Δευτέρα το βράδυ. Τι έφαγε, γιατί εμένα μου είπανε ότι έκανε τρομερά κούλουμα και τρώγοντα. Έφαγε πάρα πολύ το χταπόδι, το τάραξε το ξυδάτο. Αυτή ήταν που μπήκε στην τράπεζα και είχε κράταγε το καλαμαράκι και το χταπόδι και είπε νηστεία. Μία φίλη. Έχει αρχίσει και μαθαίνει ελληνικά. Αχ, παιδιά μου, έχω ταραχτεί πάρα πολύ. Μια ξαδέρφη πάρα πολύ. Ναι. Καλή μικροβιολόγος, λοιμοξιολόγος, αισθησιολόγος.
Δεν ξέρω τι αυτόν πάλι. Μου είπε μπορεί. Ότι είναι κλόνος. Αυτή που είδες εσύ στην Πατησίων είναι ο πρώτος κλόνος. Παιδί μου πήρε. Ναι, ναι, και αυτή που είδαν στο τατό είναι ο δεύτερος κλόνος. Παιδί μου πήγε εκεί πιο πάνω στη σταδίου και πήρε μία κουρού και τη πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα από το σακουλάκι που πήρε. Αυτή είναι. Είναι ο τρίτος κλόνος. Δεν είναι κλόνος. Τα δακτυλικά αποτύπωμα σου λέει. Είναι κλόνος, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Την κουρού την έτρωγε έτσι. Πώς. Έτσι. Δεν ήταν κουρού. Κουρού ήταν με σφολιά, τα λέει το ρεπορτάζ. Την όλα έτρωγε τα λες. Έτσι. Α, έτσι την τρώει μόνο η Μίτλετον και όχι ο κλόνος της. Τι ο κλόνος της παίρνει κομμάτι και το βάζει στο στόμα. Άρα υπάρχει κλόνος. Δεν είναι αυτός εδώ. Εδώ στην Αθήνα είναι η ίδια. Τρεις σε παρακαλώ πολύ. Είναι εδώ στην Αθήνα. Τρεις κλόνοι μόνο. Ένας κλόνος πήγε στις Πέτσες απλά και μόνο για να κάνει μια εκδρομή και θα γυρίσει για να φάει εδώ στην Αθήνα τον μπακαλιάρο του Σκορδαλιά. Τώρα θέλει να τα ξέρει ή δεν θέλει. Το βάζω. Φύγε. Πού να πάω. Να πας, δεν μπορώ. Μου έχεις κατα... Καλά δεν μπορούσα να βάλουν καλύτερη έτσι εισαγωγή για να πάρουμε χαμπάρι ότι θα ξεσκεπαστούν, ήρθε η ώρα να ξεσκεπαστούν οι κλόνοι. Το είχαμε πει ότι θα γινόταν πέρυσι, προφανώς γίνονται αναβολές, γίνονται αναβολές και δεν μας νοιάζουν οι αναβολές, εμάς μας αρέσουν όλα και οι αναβολές μας αρέσουν και οι ημερομηνίες μας αρέσουν και οι ψεύτικες σημαίες μας αρέσουν, όλα μας αρέσουν. Αυτή είναι η αφύπνιση. Η αφύπνιση δεν σου λέει ότι σου πει όλος να το χάψεις, η αφύπνιση λέει θα το βάλεις πρώτα στο κεφάλι σου, θα του περάσεις 100 φίλτρα αντίληψης και πρωτοβουλίας και μετά θα το βάλεις στο στόμα σου να το πεις αν έχεις κρίνει εσύ ότι πράγματι είναι έτσι. Οπότε έγραψα λάθος την προσομοίωση. Εντάξει ρε παιδιά, θα το διορθώσω άμα τελειώσει. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους, να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε. Καμιά φορά μου φεύγει και δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Μες στη ζαλούρα μου όλη μέρα πατάω εδώ τα πλήκτρα ό,τι να είναι βγαίνει. Λοιπόν. Θα πούμε λίγο για τα οικονομικά. Τα οποία μας ενδιαφέρουν όλους, τα μέγιστα, δεν το συζητώ. Και θα πούμε για τα οικονομικά, γιατί πλέον θα αρχίσουν, εκτός από το να ενημερωνόμαστε για την αφύπνιση, θα αρχίσουν να μας ενδιαφέρουν ατομικά, τον καθένα μας, για την τσέπη μας. Καταρχάς, 1 Απριλίου, με την αρχή του νέου έτους των 13 μηνών και της μίας ουδέτερης ημέρας που είναι η 1η Απριλίου, θα έχουμε την παρουσίαση του νομίσματος, του χρυσού νομίσματος των BRICS, το οποίο νόμισμα πριν 5 μέρες όρισε την ισοτιμία του με 55 USD, σημερινά δηλαδή ακόμα δολάρια, ή αλλιώς 50 λίρες Αγγλίας. Βάλτε κάτω τα κοιτάπια σας και πείτε τι συμβαίνει. Θα πούμε ότι στις 11 του μηνός, 11 του Μάρτη, αυτά που γίνανε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν υπήρχε ποτέ κάμερα και να μπορέσουμε να βλέπουμε εκεί μέσα τι συμβαίνει, θα χοροπηδούσαμε ακόμα τώρα, άλλες 11 μέρες μετά. Επίσης, μας έχουν προειδοποιήσει για αυτά τα οποία θα γίνουν στις τράπεζες γενικά και στα χρηματιστήρια με κορύφωση τις 31 του Μαρτίου, θα είναι κοσμογονικά.
βλέπουμε ότι έχουμε φαγούρα σαν ανθρωπότητα, μεγάλη φαγούρα. Πρέπει κάπως πως αυτό να κορυφωθεί και πρέπει να κορυφωθεί με εμπειρίες, με γεγονότα. Δεν, η νέα τάξη πραγμάτων ήθελε να ορίσει ένα σημείο μηδέν από την πανδημία του κοροναϊού και να λέμε πριν πανδημίας και μετά πανδημίας. Αυτή τη χάρη δεν τους την κάναμε. Κάναμε ό,τι έπρεπε σαν άνθρωποι να ορίσουμε εμείς οι άνθρωποι το δικό μας σημείο μηδέν και να λέμε πριν την αφύπνιση και μετά την αφύπνιση. Αυτό το σημείο μηδέν θα το ορίσουμε μέσα στον Απρίλιο. Εκτιμώ ότι θα είναι η 1η Απριλίου. Η σατανική, μία από τις σατανικές γιορτές είναι η 1η Απριλίου, γιατί εκεί τι σε κάνει να, τι σε βάζει να κάνεις, σε βάζει να λες ψέματα ο ένας τον άλλον και να κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Είπαμε ότι σατανισμός είναι η αντιστροφή, ορίσαμε εμείς εδώ το σατανισμό, εδώ στο κανάλι μας τον Οκτώβριο του 22. Πρώτη ορίσαμε το σατανισμό. Σατανισμός είναι η οποιαδήποτε αντιστροφή της ορθής πραγματικότητας. Το να πεις ψέματα στον διπλανό σου, το να τον εξαπατήσεις, το να αντιθείς γυναική ενώ είσαι άντρας, το να αντιθείς, ξέρω εγώ, πειρατής ενώ είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος. Οτιδήποτε αντιστρέφει την πραγματική σου φύση είναι σατανισμός. Σατανισμός είναι εννοείται και το καρναβάλι που είναι καρναβάλ, είναι κάρνα, είναι το κρέας, και το βάλ είναι ο βάλ, ο Θεός ο βάλ αυτός με τα στήθια και τα κέρατα και το ανδρικό μόριο, ξέρω εγώ, το πουλί του, και κάνει και κάτι σχέδια εκεί με τα χέρια του. Αυτές είναι οι αντιστροφές LGBT. Οτιδήποτε αντιστρέφεται με την ορθή φύση είναι σατανικό. Είπαμε, από τις κουβέντες, από τα σενάρια, οτιδήποτε αντιστρέφεται από την φύση. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που θα ορίσουμε το σημείο μηδέν. Το σημείο μηδέν. Δεν θα είναι μία μέρα ακριβώς, μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι δίμηνο, μπορεί να είναι ένα τρίμηνο. Όμως είναι ένας σταθμός γεγονότων. Και θέλω να μείνετε σε αυτό. Σταθμός γεγονότων. Είναι τα γεγονότα. Θα αφαιρεθούν οι κλόνοι, θα πέσει το χρηματιστήριο, θα ανέβει ο χρυσός, το ασίμι, θα ανέβει το XRP, το XLM. Σήμερα έχουμε εδώ πέρα όνειρο. Όνειρο. Θα διαβάσουμε κείμενα, δεν θα πλατιάσουμε πολύ, ήδη έφαγα 20 λεπτά, θα τελειώσουμε γρήγορα. Υπενθυμίζω ότι μην σας ξεφύγει και μην παραπλανηθείτε με την έκλειψη του ηλίου. Θα σας το πω τώρα γιατί θα το ξεχάσω μετά. Ετοιμάζουν μία προσομοίωση, να γίνουμε όλοι εδώ πάνω στη γη, να γίνουμε Εμμανουήλ, γιατί αυτό είναι το όνομά του. Χριστός είναι η ιδιότητά του. Να γίνουμε όλοι Εμμανουήλ, δηλαδή να φτάσουμε να σταυρωθούμε. Μας έχουν σταυρώσει τώρα τόσο καιρό, μας έχουν σταυρώσει. Να σταυρωθούμε. Εκεί επάνω, στο σταυρό την Μεγάλη Τετάρτη, εκεί γέρνει το κεφάλι και πεθαίνουμε πάνω στο σταυρό. Την ώρα λοιπόν που πεθαίνουμε, εκείνη τη στιγμή σκοτεινιάζει γύρω μας το σύμπαν. Εκεί. Μετά ξαναέρχεται το φως και έχουμε την ταφή. Η ταφή, κατά τα λεγόμενα, μας βάζουν μέσα σε έναν τάφο και μένουμε 3 μέρες μέσα στον τάφο. Χωρίς φως, χωρίς τίποτα, και να μην βγούμε από εκεί μέσα. Δεν βγαίνουμε από εκεί μέσα, μας έχουν βάλει και μία τεράστια πέτρα απ' έξω
και δεν μπορούμε να βγούμε από εκεί μέσα ή δεν πρέπει να βγούμε από εκεί μέσα, θα έλεγα καλύτερα εγώ. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να ξεκινήσει στις 8 του Απριλίου. 8 Απριλίου. 8 Απριλίου είναι ακριβώς 8 ημέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών, των Σατανιστών Καθολικών. Δεν εξαιρείται η Χριστιανική Εκκλησία. Όλοι μαζί αγκαλιά είναι, έτσι. Έχουν υπογράψει και συνένωση των εκκλησιών. Πότε θα γίνει αυτό να φέρει τούμπα, δεν ξέρω. Θα δούμε πάρα πολλά. Ξεκινάμε λοιπόν στις 8 του μηνός με την έκλειψη ηλίου σε κάποια μέρη του κόσμου. Θα δούμε και διάφορα γεγονότα. Και μετά θα συνεχίσουμε με τις 3 μέρες σκότους. Προσοχή. 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 3 μέρες σκότους. Δεν σημαίνει μας κόψαν το ρεύμα. 3 μέρες σκότους δεν σημαίνει την ημέρα θα έχουμε ήλιο και το βράδυ θα είμαστε σκοτεινά χωρίς ρεύμα. Έχεις φωτοβολταϊκά με μπαταρίες. Δεν σε σώνει τίποτα. Δεν θα παράγει τίποτα. Δεν θα υπάρχει ήλιος. Φως ήλιου. Φως φεγγαριού για 3 ημέρες. Το απόλυτο σκοτάδι σαν να βρίσκεσαι μέσα στον τάφο του Εμμανουήλ, του Χριστού. Μετά τις 3 μέρες θα μας ανοίξουν την πόρτα να βγούμε έξω. Προσοχή, αυτές τις 3 μέρες θα πρέπει να μείνετε ερμητικά κλεισμένοι μέσα στα σπίτια σας. Τα λέω εδώ και 27 μήνες. Θα πρέπει να μείνετε ερμητικά κλειστοί μέσα στα σπίτια σας, με κλειστά παντσούρια, να μην βλέπετε τίποτα προς τα έξω ή να μην σας βλέπουν άλλοι από έξω. Η γη, ο ουρανός και η θάλασσα θα γίνουν ένα. Έχουμε ακούσει για αντιστροφές των πόλων, έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα. Εγώ ξέρω ότι αυτά τα 3 θα γίνουν ένα. Θα γίνει της κολάσεως, με την κακή έννοια. Και πρέπει να μείνουμε μέσα προστατευμένοι. Δεν βγαίνουμε έξω για κανένα λόγο. Αφήστε τα πρόβατα και τα κατσίκια να τα φυλάει ο Θεός. Εσείς να μείνετε, να κρατήσετε τον ποπό σας μέσα στο σπίτι. Αν έχετε ζώα που μπορείτε να τα βάλετε μέσα στο σπίτι, σκυλιά, γατιά, οτιδήποτε έχετε, φέρτε τα μέσα στο σπίτι. Κρατήστε προμήθειες, έχετε γκαζάκια για να μαγειρέψετε, έχετε φαγητά τα οποία να μαγειρεύονται με λίγο γκάζι ή πάρτε και εναλλακτικά και άλλα γκαζάκια εκεί πέρα να έχετε. Θέλει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Έχετε φάρμακα, πάρτε φάρμακα φρέσκα για όσους έχουν την ανάγκη από φάρμακα. Εάν χρειαστεί έκτακτη ανάγκη, να είσαστε προετοιμασμένοι με το αυτοκίνητό σας με γεμάτο ρεζερβουάρ. Έχετε οπωσδήποτε νερό. Δεν θα υπάρχει τίποτα, τίποτα, ούτε ρεύμα, ούτε νερό, τίποτα. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο για εμάς που τα λέμε. Είναι εξίσου δύσκολο και για εμάς. Εξίσου δύσκολο. Ο καθένας έχει τις φοβίες του. Θα ξαναγυρίσει ο ήλιος, θα ξαναγυρίσουν τα πράγματα όπως είναι. Θα τα βρούμε όλα εκεί που τα αφήσαμε ή θα δούμε τα μάξια μας να έχουν πετάξει και να έχουν πάει στο διπλανό χωριό ή στη διπλανή πόλη και να δούμε αλωνών αμάξια από κάτω αναποδογυρισμένα και δεν ξέρω εγώ τι. Τις περιουσίες μας, τα πράγματά μας, οτιδήποτε. Θα δούμε τα πράγματα όλα στη θέση τους. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναζήσει, δεν έχει περάσει. Μιλάω για την Γαία, όχι για την Γη, για την Γαία, τον μεγαλύτερο πλανήτη που είμαστε και εμείς ένα μέρος αυτού. Θα διαβάσουμε σήμερα ένα κείμενο του Πλάτωνα, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο περιγράφει επακριβώς πού είμαστε. Μάλλον τώρα μόλις τελειώσουμε θα βρω το κείμενο. Κάτσε το σημειώσω. Λοιπόν,
Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Γι' αυτό ακριβώς και βρίσκονται εδώ πάνω από 200 τελικά φυλές του Γαλαξία με όλα τους τα σκάφη, στην περίπτωση που θα δυσκολευτούμε εμείς οι άνθρωποι να περάσουμε μαζί με την Υγεία στην πέμπτη διάσταση, στην περίπτωση που δυσκολευτούμε, να μας ανεβάσουν στα σκάφη. Θα ενωθούμε με τις οικογένειές μας, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Όσο και να φαίνεται περίεργο, ξέρουνε ποιος είναι παιδί ποιου, ποιος συγγενεύει με ποιον. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν τα πάντα. Η τεχνητή νοημοσύνη από το 2005 έχει κάνει θαύματα. Μας έχει προστατέψει από πάρα πολλά. Αυτές είναι οι μέρες που έρχονται και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας αυτά τα οποία λέμε. Και σας λέω κι εγώ. Τώρα, βεβαίως, εδώ και 9 μήνες σας λέω ότι τώρα, τέλος του Μάρτη, έλεγα 21-23, αυτές ήταν οι διαισθήσεις που είχα. Τελικά βρισκόμαστε, ναι, στις μέρες, δεν είμαστε απόλυτα σωστοί, αλλά δεν θα μαλώσουμε ούτε για μία ούτε για δυο, δεν μαλώνουμε κανέναν. Όμως είμαστε μέσα στην χρονική περίοδο των αλλαγών. Έχετε το νου σας σε αυτά τα οποία λέω, βάλτε το βίντεο να τα ακούσετε 2-3 φορές, δεν είναι αστεία. Δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα. Μας έχουν απασχολήσει με πολέμους, μας έχουν απασχολήσει με 1002 για να είναι ήρεμη η μετάβασή μας προς τα εκεί. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, ακόμα και στην Ελλάδα. Εχθές ήταν τώρα, εχθές. Είχε μπλοκάρει το ποτάμι, ο Κηφισός επάνω στην Αθήνα, η Εθνική Οδός, από στρατιωτικά οχήματα με στρατιώτες μέσα, αυτά λέγονται αγήματα, για ποιον δεν κατάλαβε, στρατιωτικά οχήματα. Σήμερα πάλι από τους Αγίους Ανδαργύρους θα δούμε βίντεο με στρατιωτικά οχήματα. Το Χαϊδάρι είναι γεμάτο με οχήματα. Η ετοιμότητα είναι παντού σε όλη τη γη. Μην θεωρείτε ότι είμαστε ξεκρέμαστοι. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προεργασία για το σχέδιο και είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή. Δεν θα κινδυνεύσει κανένας. Έχετε πίστη σε αυτό. Προετοιμαστείτε. Ανακοινώστε το σε κόσμο γύρω σας. Δεν με νοιάζει και δεν πρέπει να σας νοιάζει ούτε εσάς αν σας πιστεύουν ή όχι. Εσείς πρέπει να το πείτε. Αυτός θα το αμφισβητήσει εκείνη τη στιγμή και μπορεί να πει και καμιά μπούρδα. Δεν πειράζει. Οι μπούρδες είναι μέσα στην αφύπνιση. Έτσι κι αλλιώς θα διαχωριστούν όσοι δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό το οποίο έρχεται, θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Τα κανάλια κάνουν καλή δουλειά. Είδαμε ήδη ένα απόσπασμα σημερινό από την εκπομπή Πρωίαν σε Είδων. Τα κανάλια θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Και για κλόνους θα μιλήσουν και για το φλάς θα μιλήσουν, για δύσκολες μέρες πριν και μετά. Οι αστρολόγοι θα το επικοινωνήσουν μέσα από τις προβλέψεις τους, δίθε μου τάχα μου. Θα μιλήσουν για τα γεγονότα, να προετοιμαστούν οι κυράντζες που πίνουν τον καφέ και κουτσομπολεύουν όλη μέρα. Κάπως πως πρέπει να περάσει και στην απέναντι πλευρά των ανυποψίαστων για να προετοιμαστούν. Και καλά το κάνουν. Εγώ το παρακολουθώ το σχέδιο και είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Μετά τις 3 μέρες σκοτάδι θα βρεθούμε στην Ανάσταση ή αλλιώς Ανάληψη. Το λένε Ανάληψη, κάποιοι το είπαν Ανάσταση, έχει πολλά ονόματα. Έχει πολλά ονόματα. Θα βρεθούμε στην Ανάληψη. Η Ανάληψη θα μας βρει σε ένα καινούριο περιβάλλον με ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάβει την ευεργητική συχνότητα του κεντρικού ήλιου του γαλαξία μας. Τις ημέρες που θα είμαστε σε απόλυτο σκοτάδι, που θα σβήσει ο ήλιος, έχουμε πει γιατί σβήνει ο ήλιος, θα σβήσει ο ήλιος για να καθαρίσουν και τα αρπιτάκια μέσα, θα καθαρίσουν όλα. Το ίδιο και η σελήνη. Η σελήνη είναι εκεί το μέρος ενδιάμεσου σταθμού, συγγνώμη,
της διαχείρισης της γης, των ανθρώπων στη γη. Θα σβήσουν όλα αυτά, θα γίνουν ό,τι πρέπει να γίνουν. Μετά από αυτές τις 3 μέρες θα έχουμε όλα τα καλά στα πόδια μας. Ας μιλήσουμε λίγο για τις κερκίδες που έχουμε συνηθίσει να μιλάμε. Εδώ και 27 μήνες έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για το ΖΙΜ της Ζιμπάμπουε, για το δινάριο του Ιράκ, το ντόγκ του Βιετνάμ. Έχουμε κάποια, ας μείνουμε στο δινάριο και στο ΖΙΜ, αυτά έχουν παίξει αυτή τη στιγμή το ρόλο τους και έχουν ανοίξει τις πόρτες για να γίνουν κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε καταρχάς για τα ομόλογα, τα ΖΙΜ ομόλογα, τα οποία έχουν ξεκινήσει και αντικαθιστούν τα ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάρα πολλά κράτη έχουν μεγάλα ομόλογα χρεών μέσα στην οικονομία τους. Και μου έκανε εντύπωση μάλιστα που έχει και τα νησιά Κέιμαν. Εκεί είναι όλα τα λαμόγια της Ελλάδας. Έχουν κάνει τις παράνομες εταιρείες και έχουν βάλει εκεί πέρα χρήματα. Και αυτά τα χρήματα, σαν καμπαλιστές, σαν γνήσιοι καμπαλιστές, τα πήρανε λοιπόν και τα βάλανε σε ομόλογα για να στηρίξουν την καμπάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε και το διάγραμμα πιο κάτω, θα το δούμε. Απλά τώρα σας κάνω την παρουσίαση των πραγμάτων. Λοιπόν, τα ομόλογα ΖΙΜ λοιπόν ήδη ξεκίνησαν και κάνουν αυτή τη δουλειά. Να πω κάτι που θυμήθηκα, τα δολάρια τα οποία κυκλοφοράν από 1η-1η του 24 και μετά, αν θα προσέξετε εσείς που είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσα γράφανε στην μπροστινή πλευρά, κάτω αριστερά, όσα γράφανε Federal Reserve και είχαν την υπογραφή του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αυτό έχει φύγει από εκεί και βρίσκεται εκεί πλέον, γράφεται κατά τα άλλα ακριβώς το ίδιο. Αλλάξαν μόνο εκείνο το κομμάτι. Το πρόσεξε κανείς σας? Όχι. Για δείτε τα νομίσματα στην τσέπη σας που είστε και από Νέα Υόρκη και Σικάγο εδώ μέσα. Για μπείτε και δείτε τα. Γράφει Treasury of the United States, δηλαδή το Treasury είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το θησαυροφυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει από κάτω και την υπογραφή και το όνομα. Για δείτε το. Η απόσυρση των USD τελειώνει στις 31 του Μάρτη, σε λίγες μέρες, σε 9 μέρες, με το καλό, παιδιά, να μην τα ξαναδούμε. Από την 1η Μαρτίου, συγγνώμη, την 1η Απριλίου, οι BRICS έχουν πει ότι θα συστήσουν σε όλες τις χώρες που είναι στους BRICS, αλλά και στις χώρες που έχουν τηθεί, μαντέψτε, 22 είναι ήδη μέσα, 22, και άλλες 36 έχουν κάνει αιτήσεις. Θα συστήσει λοιπόν σε αυτές τις χώρες να γίνονται συναλλαγές στο νόμισμα των BRICS, στο χρυσό νόμισμα, το οποίο ξεκινάει την 1η Απριλίου. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, κόλαση, το ξαναλέμε. Θα πούμε για το XRP, το Ripple, το XRP. Σας είχα πει εκεί στο Γενάρη, μέσα του Γενάρη, κάπου εκεί, σας είχα πει ότι το XRP θα είναι αυτό το οποίο θα παίξει το ρόλο της ενδιάμεσης παγκόσμιας σταθεράς μέχρι να υλοποιηθεί πλήρως το νόμισμα των BRICS. Σήμερα σας έχω μια ανακοίνωση. Το XRP, του βάλαν και ένα L στο τέλος και έγινε XRP Lion. Το XRP Lion τι είναι? Είναι το Bank International Settlement. Η BIS της Ελβετίας. Η BIS της Ελβετίας λοιπόν είναι αυτό ακριβώς που λέμε τόσο καιρό, η πλατφόρμα του XRP. Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα γίνονται και θα ελέγχονται όλες οι συναλλαγές. Γιατί έχει το ISO 20.000, ίσο που είναι το σωστό, ίσο 20.022, 20.022 είναι σωστά, και έχει όλες τις νόμιμες άδειες
και τραπεζικές άδειες για να το υλοποιήσει. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό. Μα ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα. Μα ήρθε η ώρα τώρα, τώρα δηλαδή θα γίνει τώρα. Ναι, θα γίνει τώρα. Έχετε καμία αμφιβολία? Μην έχετε καμία αμφιβολία. Τα κανάλια παίζουν ένα πάρα πολύ καλό ρόλο. Καταρχάς αρνούνται να δώσουν ειδήσεις της αφύπνισης, όμως με έναν περίεργο τρόπο δίνουν αυτά τα οποία πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να χωνεύει ο κοιμισμένος για να αρχίσει να ξυπνάει. Όπως είδαμε στην αρχή του σημερινού βίντεο, τους κλόνους. Όμως οι ειδήσεις οι πραγματικές βρίσκονται εδώ, στα κανάλια. Στα κανάλια εδώ τα δικά μας, εκτός μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ανέβασα σήμερα και έκανα μια ερώτηση, πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μείνουν για ειδήσεις, και μου γράφει άλλος από κάτω, κανένα. Τέλος. Το έχω ξαναπεί μόνο μία φορά και δεν το ανέλησα, θα το πω όμως σήμερα και θα το πλατιάσουμε και λίγο. Θα πλατιάσουμε λίγο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πέσουν. Μέσα στο τρίμηνο, στο εξάμηνο, είναι έτοιμα. Μαζί με τις τράπεζες θα έχουμε και αυτά τον αποχαιρετισμό τους. Εκτιμώ ότι θα είναι βαριά το εξάμηνο. Βαριά. Για να μην πω ολότερα το τρίμηνο και μου πείτε διάφορα. Όμως είμαστε μπροστά στην κατάργηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κανάλια θα υπάρχουν, να βλέπουμε ταινίες, να βλέπουμε το Α, το Β, το Γ, το Δ. Ναι. Ειδήσεις όμως, όχι. Οι ειδήσεις θα παίζουν σε ξεχωριστό κανάλι, παγκόσμιο κανάλι. Θα είναι, δεν ξέρω ανά πόση ώρα θα παίζουν, για 15 λεπτά ειδήσεις, για όποιον το θέλει. Θα παίζουν, αναγνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη που βρίσκεσαι και θα παίζει τις ειδήσεις, τις πραγματικές ειδήσεις από την παγκόσμια κοινότητα στην γλώσσα σου. Θα το ακούς στη γλώσσα σου και θα ακούς τις ειδήσεις αυτές τις οποίες χρειάζεσαι. Ούτε μουσικές, ούτε σκηνοθεσίες και ακούς, πάνω να σου πει μια είδηση, χώρια της τη λέει 5-6 φορές, είναι και αγράμματος και τα λέει και ζωντανή απευθείας μετάδοση. Θα πεθάνω έτσι. Λοιπόν, εκτός ότι είναι αγράμματος, προσπαθεί με λέξεις της καθαρεύουσας, γίνεται γελίος, γίνεσαι γελίος. Γίνεσαι γελίος, προσπαθείς με τις λέξεις της καθαρεύουσας να πεις κάτι σοβαρό. Γίνεσαι γελίος, άνθρωπε. Γελίος. Λοιπόν, όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι, το καραγκιόζ μπερντέ, με τις μαριονέτες εκεί πέρα που τις κουνάνε οι άλλοι από πίσω με τα σκοινιά, ξέρω εγώ, όλο αυτό ο καραγκιόζ μπερντέ θα τελειώσει. Ενημερωτικές εκπομπές θα έχουμε πλέον από την τεχνητή νοημοσύνη με πραγματικές ειδήσεις που θα έρχονται από όλο τον κόσμο. Για όποιον ενδιαφέρεται θα μπαίνει στο κανάλι και θα τις παρακολουθεί. Ανέβασα επίσης εχθές πρέπει να είναι, όχι, είναι αρκετές μέρες, είναι 3 μέρες πίσω, 4. Ελεύθερη βούληση. Σύντομα θα κληθείς μόνο μία φορά να απαντήσεις αν δέχεσαι να λάβεις την ευλογία σου. Είτε θα σου έρθει email, σας λέω από πρόπερση, αλλά ειδικά πέρυσι σας έπριξα. Θα πρέπει να κάνετε δύο πράγματα. Θα πρέπει να πάτε στην τράπεζά σας να επικαιροποιήσετε σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχω μέσα είναι παλιά, είναι 2, 3, 5, 10, 15 χρονών, να τους πάω τα καινούργια μου στοιχεία για να έχουν να με βρίσκουν και να δηλώσω το τηλέφωνο μου, τη διεύθυνσή μου, το email μου. Μία ενέργεια είναι αυτή, το κομμάτι της τράπεζας. Ένα δεύτερο κομμάτι
είναι το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Εάν εκεί στην μπάρα της Google ή σε οποιαδήποτε εφαρμογή είστε, γράψετε Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, θα σας το βγάλει πρώτη επιλογή. Είναι κυβερνητικό site και πρέπει από εκεί μέσα να δείτε ποια είναι τα στοιχεία της επικοινωνίας σας. Το τηλέφωνο σας και το email σας. Θα πρέπει να έχετε, όταν θα ξεκινήσετε τη διαδικασία, να δείτε αν είναι σωστά τα στοιχεία μέσα ή όχι. Μπορεί να μην υπάρχει το τηλέφωνο, μπορεί να μην υπάρχει το email, μπορεί να μην έχετε και καθόλου. Αυτά πρέπει για τους μεγαλύτερους να αποτανθούν, οι μεγαλύτεροι να αποτανθούν σε νεότερες ηλικίας άτομα, να τους βοηθήσουν να κάνουν αυτήν την ενημέρωση σε αυτήν την σελίδα. Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Μπείτε μέσα, ενημερώστε τα στοιχεία σας, το τηλέφωνο σας, το κινητό, αν έχετε και σταθερό, το βάζετε εθελοντικά, αλλά το κινητό όμως το θέλει. Το κινητό, έχουμε ξαναπεί από το Γενάρη του 2022, ότι είναι η ταυτότητά σας. Η ταυτότητά σας είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα θα είναι το πορτοφόλι σας. Πορτοφόλι είναι μια εφαρμογή την οποία την κατεβάζετε μέσα από το Google Play. Πορτοφόλι λέγεται. Να σας το δείξω. Άντε να σας το δείξω. Περιμένετε. Εκεί. Αυτό εδώ. Κατεβάζοντας αυτό το πορτοφόλι, εκεί μέσα θα βρεθούν μετά, όταν θα μας δώσουν την κάρτα μας, την QFS κάρτα μας. Αυτή η QFS κάρτα μας θα έχει και τον αριθμό των QFS, θα λειτουργεί με το Starlink. Ήδη και τώρα κάποια τηλέφωνα λειτουργούν με το Starlink. Δεν υπάρχει πλήρης εφαρμογή σήμερα του Starlink, θα είναι σταδιακή. Όπως σας είπα, μέχρι το τέλος του 27 έχει πει ο ΟΤΕ ότι θα κάνει ανάπτυξη των οπτικών ινών. Μετά το τέλος του 27 σταματάνε τα πάντα, προφανώς γιατί έχουμε την εφαρμογή παγκοσμίως του Starlink. Ήδη εδώ εμάς η μία Nova, η κεντρική Nova μέσα στο Ρέθυμνο, στο κέντρο του Ρέθυμνο, το μεγάλο το κατάστημα, έκλεισε. Έμεινε ένα περιφερειακό κατάστημα κάπου πιο έξω, πρέπει να το ψάξεις, θα το βρεις. Σε κεντρικό σημείο είναι, σε κεντρικό δρόμο πάνω, αλλά δεν είναι στο κέντρο, το εμπορικό κέντρο της πόλης. Το κεντρικό κατάστημα της Nova ή της Wind, παλιότερα Wind, έκλεισε. Και μάλιστα είχε κάνει και ανακαίνιση πριν λιγότερο από ένα χρόνο. Τι την έκανε την ανακαίνιση, πεταμένα λεφτά. Τέλος πάντων. Είπαμε για το νόμισμα των BRICS ότι θα έχει την ισοτιμία του σε 55 δολάρια ή σε 50 λίρες. Αυτό μας δείχνει αμέσως την πρόθεση των BRICS να βρεθούν πολύ πιο ψηλά από τα νομίσματα των κρατών των Ηνωμένων Πολιτειών και της ισχυρότατης, πάλε ποτέ ισχυρότατης, Μεγάλης Βρετανίας. BRICS λοιπόν. Σε μία άλλη ανάρτηση σας έβαλα σήμερα κέντρα εξαργύρωσης ή τράπεζες. Αυτά θα δούμε να γίνονται διακριτά, ξεχωριστά. Θα ξεχωρίσουν σαν ενδιάμεσο στάδιο. Είχαμε πει από την αρχή που κάνουμε τα βίντεο ότι
κάποια στιγμή οι τράπεζες θα κλείσουν τελείως, διότι δεν έχουν αντικείμενο, δεν έχουν να πουλήσουν δάνεια, δεν έχουν τίποτα. Δεν επιτρέπεται πλέον να δανείζεις με χρέος, δεν υπάρχει χρέος. Η Federal στις 11 του Μάρτη σταμάτησε να δανείζει δολάρια, χάρτινα δολάρια, τα χαρτιά, τα fiat δολάρια, σταμάτησε να τα δανείζει στις τράπεζες. Να το κάνουμε λίγο μετάφραση αυτό. Πάμε λίγο να δούμε. Καταρχάς να πούμε ότι σταματώντας να τους δίνει λεφτά για να έχουν ρευστότητα, οι τράπεζες δεν μπορούν πλέον να δώσουν τα χρήματά τους στους καταθέτες, εάν δεν έχουν οι ίδιες μέσα ήδη κάποια χρήματα. Γι' αυτό και πάρα πολλές τράπεζες θα δούμε να καταραίουν ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, 31 του Μάρτη. Θα πρέπει να πάρω πίσω αυτό που σας είπα, σηκώστε τα λεφτά σας και πάρτε τα έστω και σε τραπεζική επιταγή. Όχι, όχι. Η τραπεζική επιταγή είναι μια υποσχετική ενός τραπεζικού ιδρύματος. Εάν καταρρεύσει το τραπεζικό ίδρυμα, δεν θα βρείτε τίποτα, κανέναν να σας εξαργυρώσει αυτή την τραπεζική επιταγή. Άρα πηγαίνετε σιγά 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 με πολλά ραντεβού και πάρετε τα χρήματά σας σε χαρτονομίσματα. Πού τα πας? Στο στρώμα. Η απάντηση είναι στο στρώμα, γιατί αυτό το γράφει μέσα, ότι τα χρήματα τα πας στο στρώμα. Θέλετε να κάνετε κάποια αγορά? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Τι σε νοιάζει, δικά μου λεφτά είναι. Πού θα τα πας? Στο στρώμα. Το γράφει αυτός. Είναι κωδική ονομασία του πού πας τα λεφτά σου. Πώς λέμε αγορά, πώς λέμε πληρωμές, υπαλλήλο, πώς λέμε το οτιδήποτε, γιατί έχει αυτός κάποιες επιλογές. Μες στις επιλογές του βγάζει στο στρώμα. Τα παίρνω σπίτι, τα κάνω ό,τι θέλω ρε παιδιά. Τα βάζω κάτω και τα καίω. Δικά μου λεφτά είναι, τα κάνω ό,τι θέλω. Το γράφει λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμφανιστείς τα χρήματα μετρητά και τα πας σε κέντρο, σε ανταλλακτήριο, σε redemption center, σε κέντρο ανταλλαγών, θα πας με τα παλιά σου χρήματα, γι' αυτό λέγεται κέντρο, θα πας με τα παλιά σου χρήματα και θα ζητήσεις να πάρεις καινούρια νομίσματα με αντίκρισμα το χρυσό. Όλα τα νομίσματα σας τα συστήνω επιφύλακτα. Και το ZIM και το δινάριο και το BRICS. Τέλεια. Όλα είναι τέλεια. Θα γυρίσουμε πάλι λίγο στο XRP και στο XLM, τα οποία τα λέμε 27 μήνες τώρα. Γνωρίζουμε ότι με το που θα ξεκινήσουν επίτηδες κρατάνε χαμηλά όλη την κίνηση των κρυπτονομισμάτων, τα αφήνουν συνδεδεμένα με το Bitcoin και το Ethereum, επίτηδες τα αφήνουν συνδεδεμένα και ανεβαίνουν όλα μαζί και κατεβαίνουν όλα μαζί. Προσέχετε όμως, φύγετε από το Bitcoin και το Ethereum, επιλέξτε XRP XLM. Αναμένουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και δεν τα λέω εγώ, θα σας διαβάσω σήμερα το κείμενο από το American Media Group, από την ηλεκτρονική εφημερίδα της αφύπνισης. Υπάρχει και το Real Raw News, υπάρχουν κι άλλες. Όμως μία από αυτές είναι και αυτή. Αναμένουμε λοιπόν κατελάχιστον για κάποια νομίσματα, για 5 ή 6 νομίσματα τα οποία θα έχουν αντίκρισμα πολύτιμα μέταλλα. Τα έχουμε δώσει αυτά, τα νομίσματα με τα πολύτιμα μέταλλα, τα έχουμε δώσει σε βίντεο του Γενάρη του 23, το οποίο ονομάζεται QFS. Μπείτε εκεί μέσα, είναι συγκεκριμένο το βίντεο, μιλάει μόνο για τα νομίσματα και τι μέταλλο θα έχει αντίκρισμα το καθένα. Είναι θεματικό το βίντεο. Γενάρης, μέσα περίπου του Γενάρη του 23. Άμα μπείτε στη βιντεοθήκη μέσα στο κανάλι το YouTube, εκεί που λέει ζωντανά, θα πάτε στην μπάρα που λέει ζωντανά, θα κατεβείτε κάτω και θα επιλέξετε, γράφει την ημερομηνία και λέει τίτλος QFS. Περιμένουμε λοιπόν, λέει μέσα, ότι τα νομίσματα αυτά θα ανέβουν κατά τουλάχιστον 100 φορές. 100 φορές. Τι σημαίνει? Έβαλες 1000 ευρώ τώρα. Λέω ένα παράδειγμα. Το αντίκρισμά σου στο XRP και αγόρασες XRP, το αντίκρισμά σου γίνεται αμέσως 100.000.
Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα. Αφήστε με εμένα. Εγώ θα σας πω αυτό το οποίο λέει μέσα σήμερα το AMG News. Ναι. Επιβεβαιώσεις. Αν ξέρεις να βλέπεις, αν έχεις τα μάτια σου και κοιτάς σωστά αυτό το οποίο βρίσκεται μπροστά σου, είναι πανεύκολο να δεις μια κατάσταση χωρίς να επηρεάζεσαι από οτιδήποτε άλλο σου βγάζουν από γύρω σου. Έχω να πω ότι τέλειωσε και η κερκίδα 4. Η κερκίδα 4β είναι πρώτων πυλών. Να διαβάσω το κείμενο. Πέστε ναι. Άντε θα διαβάσω το κείμενο. Περιμένετε. Θα βρω να διαβάσω το κείμενο. Τώρα θα περιμένετε. Α, λίγο υπομονή. Όχι. Δεν είναι πολλά τα θέματα, απλά είναι ανοιγμένες πολλές σελίδες και φωνάζουνε. Καλά, είναι απίστευτο που έχει ταξιδέψει. Έχω ανοίξει πολλές σελίδες, αλλά πάνε όπου να είναι, όπου να είναι ρε παιδιά, όπου να είναι. Πολλές είναι, πολλές. Κουράγιο. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Τέλος πάντων, βρήκα αυτό. Ας δούμε λίγο αυτό. Και μετά θα σας διαβάσω το κείμενο. Λοιπόν, αυτό είναι μία λίστα. Η Ιαπωνία λέει κρατάει τα περισσότερα ξένα ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ιαπωνία. Δεύτερη η Κίνα, τρίτο το Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτο το Λουξεμβούργο, πέμπτος ο Καναδάς, έκτη η Ιρλανδία, έβδομο το Βέλγιο, 8 τα Cayman Islands. Ποια είναι, τι οικονομία έχουν τα Cayman Islands? Πάει κανείς διακοπές εκεί? Έχει βιομηχανία στα Cayman Islands? Εκεί είναι μόνο ξεπλημμένα χρήματα πολιτικών παγκοσμίως και ειδικά εδώ των λαμογιών το δικό μας. Cayman Islands. Όλοι αυτοί εδώ πέρα είναι βαθύ κράτος, έτσι. Είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουνε ή στηρίζανε, και έχει παραμείνει το κομμάτι αυτό εκεί, στηρίζανε το βαθύ κράτος των ΗΠΑ και ειδικά το Ομπάμα. Αυτός ο Ομπάμιας έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημία. Τώρα μην μου πεις ότι δεν θα σε βρω. Αμάν ρε παιδί μου. Ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ιαπωνία. Δεύτερη Κίνα, τρίτο το Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτο το Λουξεμβούργο,
απίστευτο. Α, κοντεύουμε. Περίμενε. Το έχω. Το έχω. Τέλος. Το έχω. Λοιπόν, δημοσίευμα του AMG News. Εξαιρετικό. Ακούστε την κάθε λέξη, μην χάσετε ούτε μία λέξη από αυτά τα οποία θα ακουστούν για τα επόμενα λεπτά. Εάν χρειαστεί, ξαναδείτε το όσες φορές θέλετε. Είναι από τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις που έχει κάνει το American Media Group News. Η κυρίαρχη του Global Currency Reset, κάθετος revaluation. Χρυσή εποχή, QFS, δολάριο, Ζιμπάμπουε, Ιρακινό δινάριο, Βιετναμέζικο ντονκ, Tier 4V, θα δούμε μέσα εδώ τι είναι το 4V, Tier 5, νόμος Νεσάρα και Σάρα. Η Μιντέα Γκρίρ είναι ένας ανεξάρτητος εκδότης, βρίσκεται τώρα στο Telegram στη διεύθυνση AMG News 2022, και υπάρχει μόνο για την υποστήριξη αναγνωστών, καθώς δημοσιεύουμε την αλήθεια, την ελευθερία και την αγάπη για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Το σκοτεινό πέπλο της παγκόσμιας οικονομίας αρχίζει να σηκώνεται, αποκαλύπτοντας ένα μυστικό και συναρπαστικό έπος της αναπροσαρμογής του νομίσματος, RV δηλαδή, revaluation, αναπροσαρμογή του νομίσματος, των κβαντικών πιστωτικών συστημάτων, QFS δηλαδή, και μιας στροφής προς μια χρυσή εποχή που αγγίζει τις ακτές της Ζιμπάμπουε, του Ιράκ και του Βιετνάμ. Αυτή η συναρπαστική αφήγηση, γεμάτη συνωμοσία, δράμα και υπόσχεση ενός νέου κόσμου, μας οθεί σε έναν συναρπαστικό πόλεμο πληροφοριών που περιλαμβάνει οικονομικές έννοιες όπως το Tier 4B και το Tier 5, κερκίδα 4B και κερκίδα 5, και ο νόμος Νεσάρα και Σάρα που θα αλλάξει το οικονομικό τοπίο του κόσμου μας για πάντα. Το ξεδίπλωμα του δράματος. Global Currency Reset, επανατοποθέτηση του παγκόσμιου νομίσματος, επαναξιολόγηση του νομίσματος, κβαντικό οικονομικό σύστημα, δολάριο Ζιμπάμπουε, δολάριο Ιράκ, βιετναμέζικο ντονκ. Η επαναξιολόγηση revaluation, μια διαδικασία επαναξιολόγησης του παγκόσμιου νομίσματος, βρίσκεται σε εξέλιξη. Μην κοιτάξετε πέρα από το δολάριο της Ζιμπάμπουε, το Ιρακινό δινάριο και το Βιετναμέζικο ντονκ. Μην κοιτάξεις παραπέρα. Ό,τι θες βρίσκεται εκεί, αυτό σου λέει. Αυτά τα εξωτικά νομίσματα που συνήθως απορρίπτονται ως οικονομικά outsider τροφοδοτούν σιωπηλά την θράκα ενός δραματικού μετασχηματισμού που θα μπορούσε να κλονίσει τα ίδια τα θεμέλια της παγκόσμιας χρηματοδότησης. Η ώρα είναι τώρα. Το ρολόι χτυπά όλο και πιο κοντά στην ώρα 0. Ορίσαμε την ώρα 0 σήμερα. Θα συμμετάσχετε σε αυτή τη σιωπηλή επανάσταση, σε αυτή τη μεταμόρφωση της παγκόσμιας νομισματικής αξίας που σιγοβράζει, ή θα την απορρίψετε κοιτάζοντας πίσω στο χρόνο με συντροφιά την πικρή γεύση της λύπης. Η επιλογή είναι δική σας. Δεν υπάρχει χώρος για τυφλή πίστη εδώ.
μόνο υπολογισμένες, σχολαστικά μελετημένες αποφάσεις. Σας ενθαρρύνουμε, αγαπητέ αναγνώστη, να το προσεγγίσετε με ανοιχτό μυαλό, αλλά να διατηρήσετε το διορατικό σας μάτι. Αυτό δεν είναι απλό παιχνίδι, είναι ένας πόλεμος πληροφοριών. Κερκίδα 4β και κερκίδα 5, άνω και κάτω τελεία. Η επίλεκτη των πληροφοριών, του πολέμου των πληροφοριών. Σε αυτό τον απέραντο κρυπτικό κόσμο των διεθνών οικονομικών βρισκόμαστε τώρα διχασμένοι. Ποιοι είναι οι διχασμένοι? Οι δύο ομάδες. Η 4β, μία ομάδα του διαδικτύου που αποτελείται από εκείνους που αφυπνίστηκαν στην πραγματικότητα της επαναξιολόγησης, και από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα 5, η ανενημέρωτη στην πληροφορία. Αυτή η διαίρεση δεν είναι αυθαίρετη, είναι αποτέλεσμα της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της προθυμίας ενός ατόμου να αμφισβητήσει τα δεδομένα. Η βαθμίδα 4β, επομένως, αντιπροσωπεύει την πρωτοπορία που επιλέχθηκε από το πεπρωμένο να οδηγήσει την κατηγορία προς μια νέα οικονομική αυγή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, μια παρένθεση γρήγορη, βλέπουμε ότι θα συνδυάσει τα οικονομικά ωφέλη, ίσως και κάποια διαστρωμάτωση μέσα στην κοινωνία, με αυτούς οι οποίοι αφυπνίστηκαν ή προσπάθησαν να αφυπνίσουν και άλλους, αλλά οπωσδήποτε όλοι, είτε προσπάθησες να αφυπνίσεις και άλλον, είτε είσαι εσύ μόνος ο αφυπνισμένος, βρίσκεσαι σε μια ξεχωριστή κατηγορία η οποία λέγεται 4β. Είναι οικονομική κατηγορία. Την ξεχωρίζουμε. Και υπάρχει και η κατηγορία κερκίδα 5, η ομάδα 5. Η ομάδα 5 είναι οι τελείως ανημέρωτοι, αυτοί που αρνήθηκαν, ενώ πήραν τις πληροφορίες, αρνήθηκαν να τις επεξεργαστούν και να προχωρήσουν σε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Μα γιατί, λέει, ρωτάς, γιατί στην εποχή μας αυτές οι πληροφορίες είναι τόσο σχετικές? Αυτό συμβαίνει επειδή το βαθύ κράτος, μία άπιαστη οντότητα που κάποτε είχε τον κόσμο σε χορδές μαριονέτας, έχει εξαφανιστεί από το ταμπλό. Η οικονομική δύναμη που ασκούσαν στον πληθυσμό της γης έχει ανακατανεμηθεί. Έφυγε από εκεί και πήγε αλλού. Και διανεμήθηκε αλλού. Μπορεί σε περισσότερα κομμάτια. Τώρα είναι η αυγή της χρυσής εποχής. Το σημείο 0 που ορίσαμε σήμερα. Μία εποχή που ευνοεί όχι αυτούς που συσσωρεύουν πλούτη, αλλά αυτούς που ξοδεύουν σοφά, καλοπροαίρετα, αλτρουιστικά. Τι σημαίνει αλτρουιστικά? Βοηθάμε τον πλησίον. Είναι το βίντεο με το οποίο ανοίξαμε. Πήγε ο άλλος, στήθηκε, έβαλε τα 20 δόλαρα μπροστά του, ή 20 λίρα, δεν ξέρω τι ήτανε, και ξεκίνησε και έγραψε πάνω στην ταμπέλα του, για όποιον έχει ανάγκη να ψωνίσει μπορεί να πάρει από εδώ τα χρήματα. Και τελικά έφτασε, αφού τελειώσαν αυτά που είχε πάνω στην ταμπέλα του, να έρχεται μετά κόσμος και να του δίνει χρήματα, γιατί αυτός τα έδινε έτσι και αλλιώς στον κόσμο. Αυτός είναι αλτρουισμός. Έχω, μου περισσεύουνε, δώστα στον κοσμάκι, βοήθα τον κόσμο. Δεν χάνεις. Δεν χάνεις βοηθώντας. Βοηθώντας παίρνεις και χαρά, παίρνεις αγαλίαση, παίρνεις ανάταση στη ψυχή σου. Μόνο αυτά. Βοήθα με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν έχεις λεφτά, βοήθα με δουλειά. Βοήθα. Βοήθα με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι μια εποχή που ανταμείβει όσους αναζητούν την αλήθεια. Αυτούς που επιμένουν μπροστά στις αντιξοότητες, στον πόλεμο της πληροφορίας.
προειδοποίηση. Αποκαλύφθηκε το κρυμμένο μυστικό του Βατικανού. Η Θεία Προσευχή, ένα θαύμα ενός λεπτού για τους Τεξανούς πατριώτες, όλους τους Αμερικανούς, τους ήρωές μας και τον πρόεδρο Τραμπ. Ήρθε ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Και είναι αναρτημένο και το βίντεο. Είναι μέσα στη σελίδα μου, Μιχαήλ Φιλιππίδης, με τα αγγλικά που σας έδειξα στο Facebook. Όσοι δεν έχετε, κάντε Facebook, δεν θα χάσετε, δεν είναι δύσκολο. Μπείτε και βλέπετε τις αναρτήσεις μου. Σε λίγο θα είναι πάρα πολύ απαραίτητες όσες αναρτήσεις θα ανεβάζω, γιατί θα αρχίσω με τη νέα εποχή να ανεβάζω κείμενα, εκτός από τα βίντεο που θα κάνω, θα ανεβάζω και κείμενα με οδηγίες και μικρά βιντεάκια να μπορέσετε να προσαρμοστείτε στη νέα εποχή ή να τα μοιράσετε σε κόσμο για να μπορέσει να ξυπνήσει και εκείνος. Δεν περισσεύει κανείς από όσους είμαστε εδώ. Εντάξει. Το κβαντικό χρηματοοικονομικό σύστημα QFS, μια επαναστατική αλλαγή στον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα που υπόσχεται έναν ασφαλή, διαφανή και δίκαιο οικονομικό χώρο ανταγωνισμού. Η χρυσή εποχή γνέφει, γεμάτη υποσχέσεις και αυθονία. Το βαθύ κράτος, το οποίο κάποτε κατήχε πάνω από το 90% του παγκόσμιου πλούτου, δεν υπάρχει πια. Γρήγορη παρένθεση. Οι κατασχέσεις με βάση την 13.8.18 εκτελεστική εντολή του Τραμπ ξεπέρασαν τα 3,4 τετράκις εκατομμύρια δολάρια. Οι κατασχέσεις από τα λαμόγια, από τις εταιρείες, τους κλέφτες κτλ. Τα περιουσιακά του στοιχεία που κατασχέθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 13.8.18 είναι πλέον έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για το ευρύτερο καλό. Η αφήγηση αλλάζει. Τα outsider, Ζιμπάμπουε, Ιράκ, Βιετνάμ, ενισχύονται και ένα νέο κεφάλαιο στα παγκόσμια οικονομικά πρόκειται να γραφτεί. Το βαθύ κράτος δεν θέλει επιχειρήσεις, Το βαθύ κράτος δεν θέλει μικρές επιχειρήσεις στην Αμερική. Καταλάβετε ότι πάει για παντού. Όσοι συγκεντρώνανε δύναμη σε μεγάλες επιχειρήσεις, CVC, Μητσοτακέικου, Μπακογιαννέικου και σκουπίδια της κοινωνίας που μαζεύανε τη δύναμη σε λίγες εταιρείες για να έχουν τον έλεγχο, αυτό τελειώνει. Μικρές επιχειρήσεις και διασκορπισμένη διοίκηση. Οι μεγάλες εταιρείες θέλουν τον ανταγωνισμό για το νέο τους σύστημα. Το σύστημα που αναπτύσσουν είναι το ίδιο σύστημα που ανέπτυξε ο Μουσολίνης στην Ιταλία και λέγεται φασισμός. Ο πληθωρισμός είναι ένας τρόπος για να απαλλαγούμε από το παλιό διεφθαρμένο σύστημα και να εισαγάγουμε ένα σύστημα δημοσίων ειδήσεων. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η μεγάλη αφύπνιση, η δύναμη της επίφυσής σας. Πώς η αφύπνιση στοχεύει την επίφυση για να ενισχύσει τη σωματική υγεία και να ανυψώσει τις πνευματικές εμπειρίες. Το κβαντικό οικονομικό σύστημα έρχεται. Τα XRP και XLM, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, είναι εδώ για να μείνουν, είτε σας αρέσει είτε όχι. Το εγχειρίδιο XRP QFS, μία λέξη, προορίζεται για τον νέο χρήστη που δεν γνωρίζει τίποτα για Νεσάρα και Σάρα. Το XRP και τα ψηφιακά στοιχεία. Εδώ λοιπόν μας προαναγγέλει ένα εγχειρίδιο που θα λέγεται XRP QFS, μία λέξη συνεχόμενη, το οποίο εγχειρίδιο θα είναι για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα για την αφύπνιση. Για την κερκίδα 5, για την ομάδα 5, έτσι. Το παιχνίδι ήταν πάντα στημένο. Οι περισσότεροι άνθρωποι επενδύουν τα χρήματα από τα ταμιεύσεις τους στο χρηματιστήριο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσφέρουν πακέτα επενδύσεων για αγορά στην αγορά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να σορτάρουν ή να πουλήσουν στην αγορά.
Έτσι όταν, το χρηματιστήριο εννοεί, έτσι. Έτσι όταν πέφτει και βρισκόμαστε σε πτωτική τάση, το 95% των κανονικών ανθρώπων τα χάνουν όλα, καθώς δεν μπορούν να κάνουν σορτάρισμα και να πουλήσουν στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες εξαπατούν τους πάντες, καθώς ξέρουν το μεγάλο σορτάρισμα στο τέλος. Τι θα συμβεί? Χρησιμοποιούν επίσης τα χρήματα των ανθρώπων για να πουλήσουν την αγορά και να κερδίσουν χρήματα έναντι των ανθρώπων. Είναι μια πλήρης απάτη. Οι καλύτερες επενδύσεις, με λεπτό να σημειώσω κάτι, οι τράπεζες εξαπατούν τους πάντες, καθώς ξέρουν το μεγάλο σορτάρισμα στο τέλος. Χρησιμοποιούν επίσης τα χρήματα των ανθρώπων για να πουλήσουν την αγορά και να κερδίσουν χρήματα έναντι των ανθρώπων. Είναι μια πλήρης απάτη. Οι καλύτερες επενδύσεις σε περιόδους πολέμου και ύφεσης είναι τα φυσικά μέταλλα, χρυσός και ασίμι. Οι άνθρωποι θα ανατρέψουν τα μέταλλα και θα εκτοξεύσουν τις τιμές στα ύψη. Οι τράπεζες δεν θα είναι σε θέση να συγκρατήσουν τη θέση τους σε κάποιο σημείο. Εκεί θα χάσουν οι τράπεζες, γιατί ο κόσμος θα φύγει από τις τράπεζες και θα πάει στα μέταλλα και στα νομίσματα τα οποία έχουν αντίκρισμα τα μέταλλα. Έτσι θα πεθάνουν από μόνοι τους. Θα αυτοκτονήσουν. Θα συγκρατήσουν λοιπόν τη θέση τους σε ένα σημείο για να τους τριμώξει ο λαός και οι τράπεζες να χρεοκοπήσουν, οι ασφαλιστικές εταιρείες επίσης. Τα κρυπτονομίσματα πέφτουν σαν τρελά επίσης. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να αγοράσετε. Τώρα που είναι στην πτώση και να συσσωρεύσετε περισσότερα κρύπτος. Προτείνουμε τα ρυθμιζόμενα κατά ISO 20022 κρυπτοστάση όπως το XRP, το XLM που τα λέμε τόσο καιρό, XDC, ALGO, A-L-G-O, IOTA, I-O-T-A, που θα χρησιμοποιηθούν για το νέο κβαντικό οικονομικό σύστημα QFS που θα έρχονται τουλάχιστον με άνοδο 100 φορές επάνω. Μόλις θα ξεκινήσει το QFS, αυτά τα νομίσματα θα έχουν άνοδο τουλάχιστον 100 φορές. Δεν προτείνουμε το Bitcoin ή το Ethereum, καθώς δεν θα χρησιμοποιηθούν για το QFS. Είναι πολύ απλό, διότι δεν είναι συμβατά με το ISO 20022. Δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Άρα αυτά δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Τέλος. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για το QFS και έχουν καταστραφεί από τους παγκοσμιοποιητές, χρησιμοποιώντας το σταθερό νόμισμα Tether. Είναι η παλιά τεχνολογία όπως το Napster ή το MySpace που δεν μπορούσε να επιβιώσει. Πολύ αργό, υπερβολικά επεκτατικό σε χρεώσεις, μεγάλες χρεώσεις δηλαδή, πολύ κακό για το περιβάλλον. Το περιβάλλον των νομισμάτων εννοεί, όχι το περιβάλλον έξω της φύσης. Δεν είναι καλό για το μέλλον μας. Σταματήστε να χάνετε στο διεφθαρμένο χρηματιστήριο. Βγείτε από εκεί και επανεπενδύστε σε μέταλλα και κρυπτονομίσματα που θα αποφέρουν περισσότερα κέρδη στο εγγύς μέλλον. Το 95% των εταιρείων της Wall Street είναι διεφθαρμένες και ακολουθούν την παγκοσμιοποιητική ατζέντα, επομένως κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το 95% των εταιριών θα κατασχεθεί η περιουσία τους, διότι είναι μέσα στις εκτελεστικές εντολές του Τραμπ. Οι περισσότεροι δεν θα πιστέψουν. Οι περισσότεροι δεν θα επιστρέψουν από αυτούς, από το 95%. Η Wall Street τελείωσε. Θα εκδοθούν ασφαλιστικά μέτρα για αυτές τις εταιρείες και θα σταματήσουν
ασφαλιστικά μέτρα, να μην μπορούν να ξαναλειτουργήσουν δηλαδή. Και θα σταματήσουν ή θα μετατραπούν σε κάτι άλλο. Τα περιουσιακά τους στοιχεία θα κατασχεθούν και θα επιστραφούν στους εμείς οι άνθρωποι, κάτω από το πέπλο της Νεσάρα και Σάρα. Συγκλονιστικό μυστικό αποκαλύψτε. Πρώην μεγάλος υπάλληλος φαρμάκου, φαρμακευτικής εταιρείας, ανακαλύπτει πρωτοποριακή φόρμουλα. Τρώτε αυτή μία φορά την ημέρα για να κατεβάσετε το ζάχαρο κάτω από 100 όλη την ημέρα. Έχει από κάτω μία, αυτή είναι μία διαφημισούλα, δείτε την, την είδα, δεν είναι κακή. Εντάξει, άμα μπείτε μέσα στο site, είναι βέβαια στα αγγλικά, αλλά θα δείτε κάποια πράγματα εκεί. Βρισκόμαστε στην παγκόσμια επαναφορά. Οι άνθρωποι πρέπει να δουν την κακή μεγάλη επαναφορά, το Great Reset του Μητσοτάκη, των Ιλουμινάτη, των εφοπλιστών και όλων των σκουπιδιών της κοινωνίας. Οι άνθρωποι πρέπει να δουν λοιπόν την κακή μεγάλη επαναφορά για να την πιστέψουν, αλλά θα επανέλθουμε στην Εσάρα και όχι στο διεθνιστικό νέα παγκόσμια τάξη. Αυτό θα καταστρέψει τις εταιρείες που ελέγχονται από το Matrix, BlackRock, Vanguard, τράπεζες, όλες τις τράπεζες κτλ. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Όλοι όσοι επενδύουν στην Wall Street ενθαρρύνουν και χρηματοδοτούν αυτές τις διαφθαρμένες εγκληματικές εταιρείες που σκοτώνουν ανθρώπους και που έχουν μια παγκοσμιοποιημένη ατζέντα για την γενοκτονία. Θα πέσουν όλοι και οι περισσότεροι δεν θα ξαναεμφανιστούν ποτέ. Σύμφωνα με την αναδιανομή του πλούτου, το άρθρο 19 του νόμου Νεσάρα και Σάρα ορίζει ότι τα κεφάλαια πρέπει να εξυπηρετούν ανθρωπιστικούς σκοπούς. Αυτό είναι σωστό. Ένας κόσμος γεμάτος φιλανθρωπία, αγάπη και βοήθεια για τους συνανθρώπους μας. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό για εσάς? Για όσους τρομάζουν από την ιδέα υλοποίησης ενός ανθρωπιστικού προγράμματος, σας τα έχω πει πολύ απλά. Σας έχω δώσει και τα ανθρωπιστικά, σας έχω δώσει και παραδείγματα. Έχω μεταφράσει και κάποια 10 ή 12, δεν θυμάμαι, πρότυπα ανθρωπιστικά έργα. Το παίρνετε, κάντε το, αντιγράφετε εκεί αυτά που κάνουν αυτοί σε κάτι το οποίο σκέφτεστε εσείς και μετά πάτε και το υποβάλλετε. Σου λέτε, εγώ έχω αυτό. Έχετε όμως μόνο 15 λεπτά για να το υποβάλλετε, θέλει προσοχή. Κοντεύει η ώρα, θα τα ξαναπούμε. Για όσους λοιπόν τρομάζουν από την ιδέα υλοποίησης ενός ανθρωπιστικού προγράμματος, μην φοβάστε. Υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και μερίσματα για τους συνεισφέροντες. Εντάξει. Το συλλογικό μας μέλλον μπορεί να μοιάζει με έναν τρομακτικό ιστό οικονομικής ορολογίας, αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι η σωστή προετοιμασία είναι ο καλύτερος σύμμαχος σας. Revaluation. Η ορμή συνεχίζεται. Ας επιστρέψουμε στην επαναξιολόγηση. Ένα θέμα που έχει παραμείνει στη σκιά για πάρα πολύ καιρό. Είναι καιρός να ρίξουμε φως σε αυτό. Ενώ ο κόσμος ήταν απασχολημένος με γιορτές και πανηγύρια, τα κινήματα επαναξιολόγησης παραμένουν ενεργά, οθώντας ασταμάτητα προς τα εμπρός. Η διαδικασία παγκόσμιας επαναξιολόγησης νομισμάτων και επαναξιολόγησης ξεδιπλώνεται τώρα καθώς μιλάμε. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται, οι μεταφορές κεφαλαίων ξεκινούν και οι τίτλοι διανέμονται. Γρήγορη παρένθεση, 20 μέρες πριν, οι γέροι Κινέζοι και οι γέροι των Φιλιππίνων αποπλήρωσαν όλα τα χρέη, τα δάνεια, τις εφορίες, όλα, ό,τι υπάρχει αποπληρώθηκε παγκοσμίως. Γι' αυτό και προχώρησαν στην Κερκίδα 4. Και τώρα φτάσαμε, κλείσαν και αυτά και τώρα είμαστε Κερκίδα 4, Β και την Κερκίδα 5.
Η προφητευμένη ειδοποίηση επίπεδου 4β αναμένεται να πέσει οποιαδήποτε μέρα τώρα, εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της οικονομικής αφύπνισης. Θυμίζω ότι εδώ πέρα θα έχουμε συμφωνητικά ηχεμήθειας για όσους λάβετε ή λάβουμε χρήματα. Δεν θα πρέπει να μιλάμε. Υπάρχουν κάποιες λέξεις τις οποίες θα απαγορευτεί να τις προφέρετε. Θα τις ακούει το τηλέφωνό σας. Μόλις ακουστεί, αμέσως εξαφανίζονται τα χρήματα μέσα από το λογαριασμό σας. Οπότε, το ράβουμε. Το ράβουμε για να μπορέσει να γίνει δουλειά. Γιατί δεν θα γίνει σε μια μέρα. Σκεφτείτε πόσα δισεκατομμύρια κόσμος είναι. Πρέπει ο καθένας να το ράψει. Για να μην γίνει πανικός. Γιατί έδωσε αυτό και δεν έδωσε εμένα. Θα παίρνουμε τα πιστόλια και θα απειλούν. Δώσε μου και εμένα λεφτά. Το ράβουμε. Το ράβουμε μέχρι να τελειώσουν όλοι. Θα πάρει 3 μήνες, 6 μήνες. Δεν πειράζει, όσο και να πάρει, σταματάμε να μιλάμε, έχουμε τα χρήματά μας, κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει και τελεία. Εκεί πέρα μπαίνει τελεία. Η συνωμοσία δεν είναι πλέον απλώς μια θεωρία, είναι μια πραγματικότητα που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Μιλάμε για τη συνωμοσία των χρημάτων του 4β και του 5. Εσύ αγαπητέ αναγνώστη είσαι ένας συμμετέχων, εφόσον διαβάζεις ή ακούς αυτό το κείμενο, σημαίνει ότι ψάχνεις, προσπαθείς να αφυπνιστείς, άρα συμμετέχεις σε αυτό. Εσύ αγαπητέ λοιπόν αναγνώστη είσαι ένας συμμετέχων, ένας στρατιώτης σε αυτόν τον πόλεμο της πληροφορίας, έτοιμος να μπεις στη χρυσή εποχή. Καθώς διασχίζουμε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, να θυμάστε. Οι επιλογές σας τώρα θα αντιχούν στην αιωνιότητα. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο 0. Πάρτε θέση, ενημερωθείτε και ετοιμαστείτε για την επανάσταση της επαναξιολόγησης. Η χρυσή εποχή μας περιμένει. Εξαιρετικό το κείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήδη είμαστε 1,5 ώρα. Για να δω λίγο τι έχω ανοιχτά. Ένα-ένα σας τα κλείνω τα θέματα. Βλαδιμίρ Πούτιν, χθες, προχθές μάλλον, ή χθες, ναι, χθες. Ο χορός των βαμπύρ τελείωσε. Βαμπύρ είναι τα ανθρωποειδή τα οποία πίνουν αίμα, αδρενοχρώμιο κτλ. Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο για τους προδότες θα τους τιμωρήσουμε ονομαστικά, χωρίς προθεσμία, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται. Δεν μιλάει για τη Ρωσία. Μιλάει για όλο τον κόσμο. Για όσους δεν κατάλαβαν. Попытки провалились. Я хочу в этой... Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребия, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились. Я хочу в этой связи вот на что обратить ваше внимание. Вот когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно, поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. Ну а что касается вот этих предателей, то их хозяева их сегодняшние вообще не жалеют. Бросают их прямо как пушечное мясо на убой. Ну, по делам. Θα βλέπουμε ένα από τα θέματα μέχρι να το κλείσουμε.
Το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ μόλις παραχώρησε εχθές στο Τέξας τη δυνατότητα να εφαρμόσει ένα νόμο που θα επέτρεπε στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου να συλλαμβάνουν άτομα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι παράνομοι μετανάστες. Κάποιοι μερικοί από εσάς εδώ πέρα που είστε μαυριδεροί και έχετε και μουσια, προσέχετε γιατί σας βλέπω να πηγαίνετε μέσα για υποψία παράνομου μετανάστη. Ένα λεπτό λίγο. Λοιπόν, η στρατιωτική συμμαχία του Τραμπ ξεκινά μαζικές συλλήψεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ψεύτικων ειδήσεων. Χρήματα για ναρκωτικά της Κλίντον και της Νάνση Πελώση. Παγκόσμια κρίση blackout. Το πρωί της 19 Μαρτίου 2024 εκτυλίχθηκε μια εκπληκτική δήλωση που έκτοτε έχει στείλει κυματισμού σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος Τραμπ σε μια κίνηση που αντίχησε στους διαδρόμους εξουσίας ενέκρινε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση εναντίον όσων έχουν χαρακτηριστεί μεγάλα μέσα ψεύτικων ειδήσεων, παράλληλα με την έκδοση οδηγιών για εκτεταμένες συλλήψεις. gazetteller.com Δημοσίευμα. Εδώ μέσα τώρα θα κάνουμε λίγο μια παρένθεση γρήγορη. Εδώ, Ελλάδα, εδώ. Κάτσε να σβήνω τι λέω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να θυμίσουμε κάτι που είπαμε στις αρχές του Μάρτη, 4, 5, 6, κάπου εκεί, ότι στην Αττική ψάχνουν επιπλέον 1.000 αστυνομικούς όπκε, ειδικής εκπαίδευσης, και να μην είναι, δεν πειράζει, θα βρουν τη στολή, τον βλέπεις και φοβάσαι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, οι οποίοι θα λαμβάνουν κάθε μήνα, προσοχή, επί 3 μήνες, κάθε μήνα επιπλέον του μισθού τους 4.500 ευρώ. Είναι δημοσιευμένο, δεν είναι κάτι μυστικό, το ξέρουν όλοι. Φεύγουν λοιπόν, όχι μαζεμένοι, αλλά κατά κύματα από την επαρχία και επανδρώνουν την Αθήνα. Τι είδαμε λοιπόν την προηγούμενη Παρασκευή. Μας παίρνει τηλέφωνο πάρα πολύ καλός φίλος, Κυριάκος. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Είμαι, λέει, σε μια ταράτσα και βάζω μόνωση και από το πρωί μας έχουν ζαλίσει. Τι είναι, ρε Κυριάκο, το λέω. Μου λέει, το και το, λέει. Σχεδόν, λέει, ή και παραπάνω από 100 πτήσεις πάνω από την Αθήνα. Και ήτανε. Μπλε αεροπλάνα, κόκκινα αεροπλάνα, πολιτικά αεροπλάνα, ελικόπτερα, πολιτικά ελικόπτερα, μαχητικά, στρατιωτικά μεταγωγικά, στρατιωτικά μαχητικά, όλων των λογιών. 100 πτήσεις, παιδιά. Μία ψευτομετάφραση θα κάνουμε εμείς. Λέω εγώ ότι ξεκινήσαν αυτές οι επιχειρήσεις και μαζέψανε λαμόγια. 100 πτήσεις και ήταν μία και μισή το μεσημέρι. Ποιος ξέρει μέχρι το βράδυ τι έγινε. Είπαμε λοιπόν 100 πτήσεις. Να είχαν μέσον όρο 100 άτομα μέσον όρο το κάθε αεροσκάφος και κάθε ελικόπτερο και κάθε τι άλλο γινόταν εκεί μέσα. 100 άτομα. Μιλάμε για 10.000 κόσμο. Είμαστε πολύ περισσότερα τα λαμόγια εδώ μέσα οι Έλληνες, δεν το συζητώ. Όμως, 10.000, αυτό εκτιμώ εγώ ότι είναι μάζεμα μιας εβδομάδας. Πού τους πήγαν, πού τους αναποθέσαν, τους μαζέψαν και πού τους πήγαν. Όταν έχεις να κάνεις μια μεγάλη επιχείρηση τέτοια, έχεις όλα τα μέσα σε αναμονή, πολιτικά, στρατιωτικά, έχεις κλείσει τη συμφωνία σου, τους έχεις όλους σε αναμονή, πας στον κόσμο, τον παίρνουν, φεύγουν. Θέλος, να μην κινδυνεύσει κανείς και τίποτα. Πού τους πήγαν, κάπου τους πήγαν. Γεια σας, παιδιά, να μην ξανάρθετε και όλα τα επόμενα δρομολόγια
στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας για όλους σας. Και δεν θέλουμε να σας ξαναδούμε, να μην ξαναπατήσετε το πόδι σας εδώ μέσα. Δεν έχετε καμιά δουλειά μέσα στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα είναι δική μας. Ποτέ δεν σας δώσαμε το δικαίωμα να μας κλέψετε. Ποτέ δεν σας δώσαμε... την ψήφο μας για να μας ξεπουλήσετε τη χώρα μας. Ποτέ δεν κάναμε τίποτα τέτοιο. Ακούσαμε τα ψέματά σας, κάποιοι από εσάς τους ψηφίσατε. Δυστυχώς, δυστυχώς παραπλανηθήκατε. Το είπαμε και αυτό. Είπαμε για χθες και προχθές και σήμερα τα στρατιωτικά οχήματα είναι όλα έτοιμα, γίνονται επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Μην φοβάστε το στρατό. Στρατός είναι δικός μας, είναι αδέρφια μας. Πηγαίνετε τους κάνα ταπεράκι με λίγο παστίτσιο, πηγαίνετε τους καμιά σπανακοτυρόπιτα, πηγαίνετε τους κάνα καφέ. Αν σας αφήσουν να πλησιάσετε. Τους αγαπάμε όμως και τους θέλουμε. Τώρα είναι η ανάγκη μας τέτοια να έχουμε το στρατό δίπλα μας όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη χρυσή εποχή και αυτοί που θα το διασφαλίσουν είναι αυτοί. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάτι ακόμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είπανε ότι πριν από τις 8 που είναι η έκλειψη του ηλίου που θα ξεκινήσουν τα γεγονότα, τα είπαμε πριν στο βίντεο, για περίπου 1 με 2 εβδομάδες θα έχουμε την παρουσία του στρατού παντού με καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα κατά την ώρα της έκλειψης του ηλίου. Τα χάβουμε τώρα εμείς, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, εμείς τα χάβουμε, αλλά όμως τα ακούμε. Τα ακούμε και προετοιμαζόμαστε. Προχωράμε. Ρον Πολ, έρχεται κάτι μεγάλο και επικίνδυνο. Θα σωθούν μόνο αυτοί που θα έχουν χρυσό. Δεν θα αρκούν ούτε τα αποθηκευμένα τρόφιμα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δεν θα μείνει ούτε ένας. Και το πρώτο σύνθημα θα παίξει... Εδώ παίζει και ένα χρόνο από πέρυσι το Μάρτιο και θα παίξει για άλλα πόσα χρόνια μέχρι να καθαρίσει η Ελλάδα. Το καλύτερο σύνθημα ever. Τελειώσαμε. Αυτό ίσως το δούμε μετά. Ναι, αυτό να τον δούμε. Ναι. Πάπα! Σταμάτα ρε. Περίμενε. Λοιπόν. Ακούστε και αυτό. Για όσους θέλετε το Telegram, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικό, και όσους θέλετε την ομάδα που είναι ακόμα ανοιχτή στο Signal, έχουμε 6 ομάδες, σχεδόν από 1000 άτομα είναι σε κάθε μία, μεγάλες ομάδες, ωραίες ομάδες, το Telegram είναι φανταστικό, θα τα αναρτήσω κάτω από αυτό το βίντεο σε σχόλια και θα μπορείτε να τα βρείτε σε σχόλια. Ανατρέξτε λίγο πιο χαμηλά στα σχόλια, δεν πειράζει, ή όχι, καλύτερα θα το βάλω μέσα στην περιγραφή του βίντεο. Θα πρέπει να πατήσετε εκεί που λέει την περιγραφή του βίντεο, εκεί θα δείτε και τις ομάδες και του Telegram και του Signal που είναι διαθέσιμες. Για να ακούσουμε εδώ αυτό το Μπάρμπα τι έχει να μας πει. Μπάρμπας με την καλή έννοια. Reaching this point where some sudden thing is going to happen. I believe in that theory of the black swan. Φτάνουμε, λέει, σε ένα σημείο, λέει, όπου κάτι δυνατό θα συμβεί. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι θα είναι μαύρος κύκνος. Yes. It's going to pop up and it's not going to be controllable. Θα εμφανιστεί, λέει, ξαφνικά και δεν θα είναι ελεγχόμενο. But people, you ask, what can they do? I think the most important thing is understand what's going on. Πολλοί ρωτάνε, πολλοί άνθρωποι ρωτάνε τι πρέπει να κάνουν. Και λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ τώρα, λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν τι γίνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
reaching this point where some sudden thing is going to happen. I believe in that theory of the black swan. Yes. It's going to pop up, and it's not going to be controllable. But people, you ask, what can they do? I think the most important thing is understand what's going on. We're reaching this point where... Το ακούσαμε, το εμπεδώσαμε, τέλειο, τέλειο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρον Πολ. Ας δούμε και τον στρατηγό Φλίν, ο οποίος έχει και αυτός να μας πει τα δικά του. Στρατηγός Φλίν. Things we call them black swan events, right? Black swan events are things that nobody. Περίμενε, μη μιλάς. Περίμενε. Αμέσως θα τα ξεφουρνήσω όλα. Περίμενε. Things we call them black swan events, right? Things. We call them black swan events, right? Black swan events are things that nobody imagined could occur, and yet they did, right? And then they have these incredibly, you know, mostly devastating effects. So things we call them black swan events, right? Αυτό λέει το αποκαλούνε γεγονός του μαύρου κύκνου. Μαύρος κύκνος είναι η κατάρρευση των χρηματιστηρίων, η κατάρρευση των τιμών στην αρχή των επαγγελματικών και μετά όλων των ακινήτων. Αυτός είναι ο μαύρος κύκνος και αυτό έρχεται καλπάζοντας. Απλά προετοιμαστείτε και ψυχολογικά αλλά και πραγματικά, πρακτικά, να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση. Black swan events are things that nobody imagined could occur and yet they did, right? And then they have these incredibly, you know, mostly devastating effects. So, I think... Χορτάσαμε και από μαύρο κύκνο. Είμαστε καλά. Ωραία, πάει και αυτό. Αυτό το είπαμε. Αυτό θα το πούμε μετά, θα ξαναγυρίσουμε. Το BIS Bank International Settlements, ότι είναι το XRP Lion δηλαδή, το είπαμε και αυτό. Εντάξει. Να δούμε και το βίντεο. Άντε, το δούμε, μικρό είναι, μωρέ. Εντάξει. Αυτές τώρα... Θα κουραστείτε, δεν πειράζει. Αυτές είναι επιβεβαιώσεις μου, γιατί τα φωνάζω εδώ και 27 μήνες. Ελάχιστοι με πιστεύατε, όμως δεν πειράζει. Εγώ είμαι εδώ. Βρείτε εδώ πέρα την Αμπάριζα και την Άγκυρα. Ελάτε εδώ να μαθαίνετε αυτά τα οποία χρειάζεται. Ούτε σας χρεώνω, ούτε διαφημίσεις βάζω, ούτε τίποτα. Και δεν με ενδιαφέρει και τίποτα, και το λέω και από την αρχή. Και κόσμο βοηθάμε, και όποιοι ενισχύεται το ταμείο μας, πιάνει τόπο, να ξέρετε. Καθημερινά πιάνει τόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Hey everybody, this is Ripple. Now you all know that Ripple is working with the Bank for International Settlements, not Bitcoin, not Ethereum. Why is that important? Because Basel controls the banks. Now in the United States, you have Michael Hsu. He's in charge of all the banks, and Basel's talking about you got to have tokenization right here. Also, the Bank of International Settlements, they're mixed in Basel. You see all this? It's not Bitcoin. It's not Ethereum. They talk about how important tokenization is, okay? You've got to have all your cryptos right here. All the digital networks are interconnected and interoperable. There is no more interoperable network than the XRP ledger. It's not Bitcoin. It's not Ethereum. You got Basel, the BIS. Αχορτάσουμε, έτσι, αχορτάσουμε τώρα.
Αχορτάσουμε XRP, αχορτάσουμε XLM, αχορτάσουμε QFS, αζαλιστούμε να μιλάμε για αυτά. Το μέλλον είναι. Τώρα δηλαδή τι έχει να γίνει, από εδώ και πέρα, που θα πρέπει να διαχειρίζεστε όλοι μόνοι σας τα λεφτά σας μέσα από το κινητό σας, τι θα γίνει, ή τα θα γίνει η ΕΠΑΕ, λέει ένας θεός το ξέρει. Θα πιάσουμε εδώ πέρα το θέατρο μέσα στην Ελλάδα. Πρέπει να εμφανιστεί όλη η βρωμιά μας, όλος ο κόπρος εδώ μέσα πρέπει να εμφανιστεί. Εντολή για Γεραπετρίτη. Κομμένοι οι Ρώσοι. Ας δούμε το χαρτί. Ωραίο είναι το χαρτί. Μας αρέσουν τα χαρτιά. Μας αρέσουν ό,τι στοιχεία υπάρχουν. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, για να το δούμε εδώ πέρα. Ωραίο χαρτί. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, αδιαβάθμιτο επίγον, 15 Μαρτίου 2024. Προς όλες τις διπλωματικές και έμιστες προξενικές αρχές και τα υπαγόμενα σε αυτές γραφεία ΟΕΗ και γραφεία δημόσιας διπλωματίας, καθώς και τις άμιστες προξενικές αρχές με ρήμνη των πρεσβειών. Ειδική και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν μας ενδιαφέρει. Θέμα. Μία αποστολή προσκλήσεων προς εκπροσώπους διπλωματικών και προξενικών αρχών Ρωσίας και Λευκορωσίας για την Εθνική Εορτή 25 Μαρτίου. Μία αποστολή προσκλήσεων. Μη αποστολή προσκλήσεων. Αυτό είναι διπλωματικό επεισόδιο, έτσι. Εν ώψη της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, παρακαλείστε όπως σε εκδηλώσεις σας δεν αποστείλετε προσκλήσεις σε εκπροσώπους των διπλωματικών και προξενικών αρχών Ρωσίας και Λευκορωσίας. Βάζει λοιπόν εδώ με μεγάλη άνεση, την Ρωσία απέναντι. Κάπου έχω ένα δημοσίευμα σήμερα, δεν ξέρω αν το έχω εδώ μέσα, για κάτσετε ένα λεπτό. Κάπου την έχω εδώ μέσα, όπου η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες πολεμούν και υποστηρίζουν την Ουκρανία. Εντάξει. Βρήκα το κείμενο του Πλάτωνα. Θα το διαβάσουμε τώρα. Μαρία Β, σε ευχαριστώ πολύ. Άρα επιβεβαιώνομαι, γιατί εδώ πέρα μιλάω και λέω ότι θα μαζεύουν όλη την εβδομάδα και θα τους διώχνουν κάθε Παρασκευή. Προσέξτε το εσείς που μένετε στην Αθήνα. Κάθε Παρασκευή, λέει, αεροπλάνα σήμερα που δεν έχω ξαναδεί, 5-5 περνούσαν από δυτικά προς ανατολικά. Φυσικά. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Τα μαζέματα σήμερα στην Αττική δίνουν και παίρνουν. Τσακίρ κέφι, παιδιά. Αναθαρίστε όλοι σας. Δεν μπορώ να σας ακούω να κλαίτε στο τηλέφωνο. Έλεος, έλεος. Σας λέω τόσα γεγονότα. Έλεος. Σταματήστε τη στεναχώρια. Εντάξει, σας θερμό παρακαλώ. Βρήκα το κείμενο του Πλάτωνα, το οποίο αφορά την γη. Ακούστε τώρα τι έλεγε ο Πλάτωνας, έτσι. Ο Πλάτωνας, όχι ο γείτονας εδώ πέρα παραδίπλα, δύο σπίτια παραδίπλα. Μιλάμε για τους προγόνους μας. Τους αρχαίους μας προγόνους μας. Λοιπόν, πιστεύω ότι η γη είναι πολύ μεγάλη και ότι εμείς που κατοικούμε ανάμεσα στους πυλώνες του Ηρακλή και του ποταμού Φάσης, ζούμε σε ένα μικρό μέρος της γύρω από τη θάλασσα, σαν μυρμήγκια ή βάτραχοι γύρω από μία λίμνη. Και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι ζουν σε πολλές άλλες τέτοιες περιοχές. Διότι πιστεύω ότι υπάρχουν προς όλες τις κατευθύνσεις πάνω στη γη πολλές κύλες από πολύ διάφορες μορφές και μεγέθη, μέσα στις οποίες το νερό και ο μίχλη και ο αέρας έχουν κυλήσει μαζί. Αλλά η ίδια η γη είναι καθαρή και βρίσκεται στον καθαρό ουρανό, στον οποίο βρίσκονται τα αστέρια, τον ουρανό,
που εκείνοι που μιλάνε για τέτοια θέματα αποκαλούν εθέρα. Το νερό, η ομίχλη και ο αέρας είναι το ίζημα αυτού κεραίων μαζί στις κύλες της γης. Τώρα δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε στις κύλες, αλλά νομίζουμε ότι ζούμε στην επάνω επιφάνεια της γης, σαν κάποιος που ζει στο βάθος του ωκεανού να νομίζει ότι ζούσε στην επιφάνεια της θάλασσας και βλέποντας τον ήλιο και τα αστέρια μέσα από το νερό θα έπρεπε να νομίζουν ότι η θάλασσα ήταν ο ουρανός και θα έπρεπε λόγω βραδύτητας ή αδυναμίας να μην έχουν φτάσει ποτέ στην επιφάνεια της θάλασσας και δεν θα έπρεπε ποτέ να τα δει σηκώνοντας και ανασηκώνοντας το κεφάλι του από τη θάλασσα στον πάνω κόσμο μας και δεν θα έπρεπε ποτέ να άκουσα από όποιον είχε δει πόσο πιο αγνός και δίκαιος είναι από τον κόσμο στον οποίο ζούσε. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει μόνο για εμάς, επειδή κατοικούμε σε ένα κύλο της γης και νομίζουμε ότι κατοικούμε στην άνω επιφάνειά της και στον αέρα που αποκαλούμε ουρανό και νομίζουμε ότι αυτός είναι ο ουρανός στον οποίο κινούνται τα αστέρια. Αλλά το γεγονός είναι το ίδιο, ότι λόγω αδυναμίας και νοθρότητας αδυνατούμε να φτάσουμε στην άνω επιφάνεια του αέρα. Γιατί αν κάποιος έρθει στην κορυφή του αέρα ή πρέπει να πάρει φτερά για να πετάξει ψηλά, θα μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι του από πάνω και βλέποντας, καθώς τα ψάρια σηκώνουν τα κεφάλια τους έξω από το νερό και βλέπουν τα πράγματα στον κόσμο μας, έτσι θα έβλεπε τα πράγματα σε αυτόν τον ανώτερο κόσμο και αν η φύση του ήταν αρκετά δυνατή για να αντέξει, το θέαμα θα αναγνώριζε ότι αυτός είναι ο πραγματικός παράδεισος. Διαβάσουμε τώρα το αρχαίο κείμενο, αφήστε μας, παιδιά. Πείτε μας τι έγινε με τη Ρωσία, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Να σου πω, αυτό ίσως το δούμε μετά. Πάμε εδώ. Επιβεβαιωσάρα. Από τα πρώτα βίντεο του 22 το Γενάρη, Τάκης Κίλερ, έχω φτάσει λέει σε απελπιστική κατάσταση, είμαι πολύ δύσκολα πλέον, έμεινα από λεφτά και οι υπόλοιποι που μένω είναι σε τραγική κατάσταση. Τάκης Κίλερ, πάρε με αύριο τηλέφωνο μετά τις 11-12 η ώρα. 6909-978-958, το ξέρουν όλοι το τηλέφωνο μου, κοντεύουμε σχεδόν 2 χρόνια τώρα που το έχω δώσει, 8 με 10 το βράδυ είναι μόνο καθημερινές, εκτός αν σας πω εγώ, πάρε με τηλέφωνο όπως σου λέω τώρα. Επίθεση, κάπου 68 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες, πριν λίγο έβγαλαν έκτακτο. Λίνα Μπράουν. Μου αρέσουν τα γεγονότα, τρελαίνομαι για γεγονότα. Τρελαίνομαι για γεγονότα. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά τρελαίνομαι για γεγονότα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην επιβεβαιωσάρα μας. Το Γενάρη, από τα πρώτα βίντεο του 22 είχα πει ότι πάνω από το 90% του πληθυσμού στη γη δεν θα έχει δουλειές. Γιατί είχα μιλήσει ήδη για τους εκτυπωτές, είχα μιλήσει ήδη για τα ιατρικά κρεβάτια, εκτυπωτές, ό,τι θες να φας, να ντυθείς, κλείνουν εργοστάσια. Οι μεταφορικές δεν θα έχουν έργο να κάνουν. Να σου φέρει τι, να σου φέρει από την Κίνα το μπλουζάκι να το φορέσεις. Θα το εκτυπώνεις εσύ εκεί πέρα. Τελειώνει το εμπόριο, δεν θα υπάρχουν πλέον ανάγκες. Θα πρασινίσει η φύση γύρω μας, θα ζούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, παιδιά. Να προετοιμαζόσαστε γιατί αυτό έρχεται. Η επιβεβαιωσάρα μου την βλέπουμε τώρα στο finance.yahoo.com όπου έδωσε συνέντευξη ο Elon Musk. Τι έχει πει λοιπόν. Ο Elon Musk έκανε μερικές εντυπωσιακές προβλέψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνικής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας και το εισόδημα στην Εναρκτήρια Σύνοδο Κορυφής για την Ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο.
ο κατά σειρά επιχειρηματής, δηλαδή μεγάλος επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβολος, περιέγραψε ένα ουτοπικό όραμα όπου η τεχνική νοημοσύνη καθιστά την παραδοσιακή απασχόληση παροχημένη, αλλά παρέχει μια εποχή της αυθονίας μέσω του συστήματος του καθολικού υψηλού εισοδήματος. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, θα έχουμε τόσα λεφτά που θα ιδιάσουμε και δεν θα έχουμε τι να τα κάνουμε, γιατί θα έχουμε όλα τα μέσα να κάνουμε αυτά που θέλουμε δωρεάν, που τα χρήματα πλέον δεν θα είναι αυτοσκοπός, δεν θα είναι σκοπός ζωής. Το ξεχνάμε αυτό το κομμάτι. Θα αρχίσουμε να κοιτάζουμε πραγματικά τις σχέσεις ενός ανθρώπου με τον άλλον. Θα σταματήσουμε να εκμεταλλευόμαστε ένας τον άλλον για τα χρήματα. Θα κλείσουν πάρα πολλά άσχημα θέματα. Σε εισαγωγικά μέσα. Είναι δύσκολο να πούμε ποια ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή, αλλά θα έρθει ένα σημείο που δεν θα χρειάζεται καμιά δουλειά, είπε ο Μάσκ στον Πρωθυπουργό Ηνωμένου Βασιλείου Ρίση Σούνακ. Μπορείτε να έχετε μια δουλειά, αν θέλετε να έχετε μια δουλειά ή ένα είδος προσωπικής ικανοποίησης, όπως είναι τα ανθρωπιστικά. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να κάνει τα πάντα. Wow. Wow. Θα δούμε αυτό. Θα δούμε μία εικόνα και θα δούμε μετά ποια κατάσταση του ανθρώπου επηρεάζει και ποιο τσάκρα από τα τσάκρα είναι το ενεργειακό κέντρο. Το πρώτο τσάκρα, όπως βλέπουμε, είναι τα γεννητικά μας όργανα. Εκεί είναι η ρίζα ή η βάση. Εντάξει, χρώμα κόκκινο. Το δεύτερο τσάκρα είναι λίγο πιο πάνω, στο έντερο. Χρώμα πορτοκαλί. Το τρίτο τσάκρα είναι στην ή στο στομάχι, στην καρδιά. Εκεί είναι μπερδευτικό, είναι το ένα είναι ακριβώς σκολιετά στο, στο άλλο άκρο. Εκεί είναι το πλέγμα του ήλιου και είναι κίτρινο. Λίγο πιο πάνω το πράσινο είναι το τέταρτο τσάκρα και είναι της καρδιάς και είναι πράσινο. Το πέμπτο τσάκρα είναι εκεί που καταπίνουμε, ο λαιμός, και είναι το μπλε του ουρανού. Το έκτο τσάκρα πιο πάνω είναι στο μέτωπο και είναι το τρίτο μάτι. Και το έβδομο τσάκρα είναι έξω από το σώμα μας, πάνω από το κεφάλι μας, και είναι η κορώνα και είναι βιολετή. Θα θυμίσουμε τα χρώματα του αυτού του ανάπηρου του επιστήμονα, του αστροφυσικού. Κόλλησε το κεφάλι μου τώρα, δεν πειράζει. Αυτός μας άφησε τα χρώματα και τις συχνότητες των συναισθημάτων μας. Το ανώτατο συναίσθημα είναι πάνω από την αγάπη, είναι πάνω από την αγάπη, και τι είναι; Είναι, κάτσε να το θυμηθώ τώρα. Είναι η αυθεντικότητα, να είσαι αυθεντικός. Αυτό είναι το βιολετή. Το να είσαι αυθεντικός, να μην είσαι ψεύτικος, να είσαι αληθινός. Αυτό είναι το βιολετή και βρίσκεται πάνω και από την αγάπη, πάνω και από την ειρήνη, πάνω και από τη χαρά, πάνω από όλα. Ο Χόπκινς, ναι ρε παιδιά. Ο Χόπκινς, όχι Χόπκινς. Ο Άντωνι Χόπκινς είναι ηθοποιός, ο Χόπκινς. Ναι, σας ευχαριστώ. Το τηλέφωνο μου θα το ξαναπώ, 6909-978-958, ή αλλιώς ξαναδείτε το βίντεο, δεν θα το ξαναπώ, ξαναδείτε το βίντεο από την αρχή, μα δεν πληρώνετε και κάτι και σας έχουν και ευχαρίστηση, πιστεύω, για πολλούς από εσάς. Λοιπόν, το έβδομο τσάκρα λοιπόν είναι η κορώνα και βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μας, είναι έξω από το σώμα μας, είναι το μοναδικό τσάκρα που είναι έξω από το σώμα μας.
και το οποίο θα πρέπει να το εξασκήσουμε για να μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε. Αυτό έχει να κάνει με την αυθεντικότητά μας. Πρέπει να είμαστε αυθεντικοί, να λέμε αλήθεια και να είναι αλήθεια. Να λέμε οτιδήποτε λέμε, να μην είναι ψέματα, να μην προσπαθούμε να εξαπατήσουμε, να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Από την αρχή που κάνω βίντεο προσπαθώ να σας βάλω σε ένα ρυθμό καλοσύνης και αγάπης. Κάποιοι έχετε συντονιστεί, πάρα πολλοί έχετε συντονιστεί και με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό, έτσι. Δεν φαντάζεστε πόσο με ικανοποιεί το ότι συμμερίζεστε τις δικές μου σκέψεις. Εγώ εδώ ένας μόνος εδώ στο Ρέθυμνο έφτασα να έχω άλλους 3 ανθρώπους γύρω μου οι οποίοι να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με μένα, αλλά βλέπω κάποιους χιλιάδες μέσα στην Ελλάδα και με έχει ξετρελάνει αυτό, έτσι. Πάμε να δούμε για τις γυναίκες του κόσμου και τα ιστρογόνα. Οι γυναίκες του κόσμου θα αναστατωθούν πολύ αν μάθουν ότι τα ιστρογόνα δεν είναι η γυναικεία ορμόνη και ότι πολλές από τις παθήσεις που τους λένε ότι θεραπεύουν τα ιστρογόνα στην πραγματικότητα προκαλούνται από τα ιστρογόνα. Σατανισμός ατελείωτος, έτσι. Το μόβ είναι το χρώμα της ψυχής, ναι. Πρέπει να είσαι όμως αυθεντικός για να είσαι εκεί. Αφού διαπιστώθηκε η χημική ταυτότητα των ιστρογόνων το 1929, ανακαλύφθηκε ότι η πραγματική γυναικεία ορμόνη είναι η προγεστερόνη. Η προγεστερόνη διατηρεί τις γυναίκες όμορφες, γόνιμες και θηλυκές. Παναγία μου, πού είναι αυτές οι γυναίκες? Πού είναι οι γυναίκες που είναι όμορφες, που είναι γόνιμες και είναι και θηλυκές? Σήμερα έχουμε γίνει χιλάρες, ξέρω εγώ, αυτά, μπρος, πίσω. Η προγεστερόνη παράγεται μαζικά από τις οοθήκες και κανένας άλλος ιστός στο γυναικείο σώμα δεν παράγει ούτε κατά διάνοια αυτήν την ποσότητα. Τα ιστρογόνα είναι μια ορμόνη που σχετίζεται με το στρες, αντιθυρεοειδική, τραυματική αντίδραση, φλεγμονώδης, προκαλεί PCOS και ακμή, προκαλεί αποβολές εμβρίων. Είναι επίσης μια ανδρική ορμόνη, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Οι άντρες που βρίσκονται υποπίεση ή οι νεότεροι άντρες που πέρασαν ένα τραυματικό ατύχημα ή είναι πολύ άρρωστοι, θα έχουν επίπεδα ιστρογόνων παρόμοια με εκείνο των νεαρών γυναικών. Στη δεκαετία του 1930, λίγο πριν ανακαλυφθεί ότι τα PUFAS είναι τοξικά, τα ιστρογόνα θεωρούνταν μία τοξική προαγωγική της φλεγμονής ορμόνη. Η βιομηχανία ιστρογόνων διαπίστωσε ότι ήταν πολύ ακριβό να παρασκευάσει προγεστερόνη για θεραπευτικούς σκοπούς και ότι δεν κόστιζε σχεδόν τίποτα η δημιουργία συνθετικών ιστρογόνων. Δημιούργησαν προπαγάνδα και προώθησαν την ιδέα ότι τα ιστρογόνα ήταν η γυναικεία ορμόνη. Σατανισμός παντού. Αυτό που σου κάνει ζημιά, στο διαφημίζει ότι σου κάνει καλό. Το παίρνεις και τελικά παθαίνεις τη ζημία και λες, μα τι έγινε εδώ ρε παιδιά, αφού πήρα φάρμακα. Γιατί ο οργανισμός μου αντιδρά έτσι? Και έχεις το σατανιστή το γιατρό, ο οποίος κρύβεται γιατί πρέπει να πληρωθεί, πρέπει να πάρει λεφτά για αυτά τα σατανικά που σου λέει. Για όλα τα ανάποδα που σου λέει, αυτός πληρώνεται. Θα χαρώ πάρα πολύ, όπως χάρηκα, ειλικρινά το χάρηκα, που έκλεισε εδώ πέρα δίπλα η τράπεζα, η Παγκρίτια. Θα χαρώ πολύ να δω και τους γιατρούς να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Μα την αλήθεια. Σατανιστές. Σαν τους πολιτικούς. Ένα ίδιο πράγμα είναι. Σαν τους δικηγόρους. Ένα ίδιο πράγμα είναι. Άλλο συμβαίνει και άλλο πάει και λέει στο δικαστήριο. Στο δικαστή επάνω, τον ακούει, τον πιστεύει και ο δικαστής, καταδικάζει τον άνθρωπο. Οι αθώοι μπαίνουν μέσα και οι κλέφτες, ψεύτες, απατεώνες, λαμόγια, σκουπίδια της κοινωνίας είναι έξω. Είναι έξω μαζί με τους δικαστές. Όλοι μαζί μια ομάδα. Σκουπίδια της κοινωνίας.
Καλά, όταν πρώτο είπα τα σκουπίδια της κοινωνίας τον Οκτώβριο του 22, μου ξέφυγε και δεν το πήρα χαμπάρι και μιλάμε. Λέω, τι είπα, λέω, τώρα θα με κυνηγάνε, λέω. Θα με κυνηγάνε, λέω, από όπου σταθώ. Μούγκα στη Στρούγκα. Για να δούμε εδώ μία διαδικασία πώς πληρώνεις με το QFS πλέον. Για να δούμε πώς πληρώνεις με το QFS. Θα πληρώνεις με το κινητό σου. Στο έχω ξαναπεί, στο λέω από το Γενάρη του 22. Το κινητό σου είναι ταυτότητά σου, είναι η τράπεζά σου, είναι οι λογαριασμοί σου, είναι όλη η ύπαρξή σου είναι μέσα στο κινητό σου. Έχε το νου σου, γιατί με αυτό θα ζήσεις. Θες δε θες, πρέπει να το μάθεις. Δεν έχει κανείς άλλος δικαίωμα, ούτε στους λογαριασμούς σου, ούτε στα χρήματά σου, δεν μπορεί να σου κάνει κανείς κατάσχεση, καμία ΑΔΕ, καμία τράπεζα, τελείωσαν όλοι. Θα πεθάνουνε. Θα πεθάνουνε. Επαγγελματικά θα πεθάνουνε. Δεν θα μείνει από αυτούς ούτε ένας. Και γαμώ τα συνθήματα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Οπα. So 460. So scan the QR code and then τι είδαμε, ότι το μαγαζί δημιούργησε έναν κωδικό QR. Ο κωδικός QR στην ουσία τι μας λέει; Μας λέει ότι εγώ είμαι το κατάστημα. Πρόκειται να σου πουλήσω πατάτες και οι πατάτες σου κοστίζουν 3,60. Εσύ, πηγαίνοντας στην εφαρμογή του κινητού σου, που είναι η ταυτότητά σου και που είναι η ύπαρξή σου, σκανάροντας τον κωδικό, βλέπεις και σου ζητάει μέσα ότι ξέρεις αυτό το κατάστημα θα σου πουλήσει αυτό το προϊόν και πρέπει να το μεταφέρεις, αν θες να το αγοράσεις, αυτά... Θα του πρέπει να του μεταβάσει αυτά τα ευρώ, 3,60, ξέρω εγώ παραδείγματος χάρη. Σκανάρεις λοιπόν τον κωδικό και μετά θα δούμε τώρα εδώ στην οθόνη πώς προχωράει. Scan the QR code. 4.6 amount. 4.60. 68. Pay. Έγραψε λοιπόν το ποσό εκεί που του λέει και έγραψε να πληρώσω, pay, να πληρώσω. Εντάξει. Γρήγορη παρένθεση εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι στο QFS, με την εφαρμογή του QFS, την οποία την βλέπουμε να εξελίσσεται, αλλά την έχουν δοκιμάσει μέσα σε Σαββατοκύριακα που έχω κάνει εγώ μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό και βρέθηκα τα χρήματά τους έτοιμα εκεί σε 10 δευτερόλεπτα, το ξέρουμε πλέον αυτό, γίναν δοκιμές. Ξέρουμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε πληρωμή έχει μέγιστο χρόνο, οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων σε οποιοδήποτε λογαριασμό, παγκοσμίως, χωρίς κανένα περιορισμό, ούτε σε ποιον πάει, ούτε σε οτιδήποτε, γίνεται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα είναι λοιπόν ο χρόνος, ο μέγιστος χρόνος για οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων ή πληρωμή ή οτιδήποτε. Usually this is slow. It's just how quick the network is. Money sent and on your side. You can see that, you can refresh it. That was 682. Και τώρα εδώ είναι το καλύτερό μου. Στο κινητό του βλέπετε στην οθόνη πάνω αριστερά που λέει Ripple. Εδώ είναι όλα τα λεφτά για μένα.
για μένα είναι η επιβεβαίωσάρα μου, είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Όλα γίναν στην πλατφόρμα του Ripple. Το βλέπετε? Εδώ. Σε αυτό το σημείο του τηλεφώνου. Όλα γίναν στην πλατφόρμα του Ripple. We'll have plus 468. Oh, five. There you go. Εξαιρετική η ομάδα στο Telegram. Ξέρει τι να ξεμαμουνίσει και το βρίσκει και το βάζει και το παίρνω και εγώ και σας το μεταδίδω στα βίντεο μου. Εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικότατη. Συμπληρώνω κι εγώ βέβαια, αλλά τα ανέλπιστα τα βρίσκεις εκεί μέσα. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα πάθη? Χωρίς τα πάθη του άνθρωπος είναι δρομέας, κουτσοπόδης και δισκοβόλος κουλός, χωρίς χέρια. Είναι κικέρονας χωρίς γλώσσα, ναυτικός χωρίς θάλασσα, ένας επιβίτορας ευνουχισμένος. Τα πάθη μας ξεσηκώνουν το μεγαλουργό βούρλισμα της δημιουργίας. Τα πάθη μοιάζουν με το θάνατο, που είναι το δώρο της ζωής και το μυστικό της. Η μεγάλη αρετή της αρετής των Ελλήνων είναι που την οικοδόμησαν επάνω στα πάθη. Η οδηγία τους δεν ήταν να ξεριζώνουν τα πάθη, αλλά να τα παιδαγωγούν. Εδώ τώρα είναι μία αχμή για τις μαύρες ρόμπες. Έτσι, το παπαδαριό που προσπαθούν να ξεριζώσουν τα πάθη. Δεν να το ξεριζώσεις, είναι να το παιδαγωγήσεις. Να ημερεύουν τη δρυμάδα τους και με καρτερία και αόρατη δύναμη. Και από τα πάθη τους πλάθουν αγάλματα. Δημήτρης Λιαντίνης. Εδώ θα συμπληρώσω το εξής. Εμείς δεν σκύψαμε ποτέ να φιλήσουμε κανένα άγαλμα των προγόνων μας, των αρχαίων μας. Σε αντίθεση με τον παπαδαριό που σε βάζει και σκύβεις και φυλάς ζωγραφισμένα ταυλιά, φυλάς παντόφλες. Πω, τι είπα τώρα, κάτσε γιατί από εδώ πω, έχω βιντεάρα, περιμένετε τώρα. Καλά, θα ξεσαλώσουμε λίγο, θα κάνουμε τσακίρ κέφι. Η Ρωσία ανακοίνωσε κήρυξη πολέμου κατά των δυτικών δυνάμεων που εμπλέκονται στην Ουκρανία. Το είπαμε αυτό. Λοιπόν, Άρθουρ Σόπενάουερ. Οι θρησκείες είναι σαν τις κολοφωτιές. Έχουν ανάγκη το σκοτάδι για να λάμψουν. Τις πυγολαμπίδες δηλαδή, έτσι. Παναγιώτα, αυτά φώναξα τώρα μόλις με τα ιστρογόνα. Ο γιατρός της έδωσες λέει σπρέι με ιστρογόνα να ψεκάζει την επιδερμίδα της, απεβίωσε λόγω της επάρατου νόσου. Λοιπόν, είπαμε για τις θρησκείες εδώ και συνεχίζουμε ακάθεκτη, γιατί μας αρέσει το θέμα της θρησκείας. Πω, όλα τα λεφτά. Παιδιά, όλα τα λεφτά έτσι, όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Μιλάμε, θα τρελαθείτε με αυτό που θα δείτε. Για όσους δεν το έχετε δει εννοείται, έτσι. Μουσική.
Από κάτω τι βλέπουμε, είναι μια δεξαμενή με νερό και από πάνω παίρνει αυτός ο ορθόδοξος παπάς ένα πόδι, ξέρω εγώ, μουμιοποιημένο, ρίχνει νερό πάνω στο πόδι το μουμιοποιημένο με τα δάχτυλα, το οποίο νερό αφού περάσει πάνω από το μουμιοποιημένο πόδι πέφτει μέσα στο άλλο το νερό που είναι μέσα σε εκείνο το μεταλλικό δοχείο αυτό το μεγάλο, το τετραγωνισμένο που φαίνεται. Αλλά δεν υπάρχει, μιλάμε. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει έτσι. Δείτε εδώ τι γίνεται. Μιλάμε, πατής με πατός έτσι. Κάτσε να κόψω τον ήχο. Λοιπόν, δείτε εδώ, δείτε εδώ. Να πάρουν από το νερό που έτρεξε πάνω στο ποδάρι το μουμιοποιημένο, ρε παιδιά, με τα δάχτυλα και τα νύχια. Ρε ένα τριχύλα, ρε πούστη μου. Μιλάμε, δεν είναι στα καλά τους τώρα, έτσι. Μιλάμε, δεν πρέπει να είναι στα καλά τους. Και αυτοί, άντε αυτοί που το κάνουν, ξέρουν ότι έχουν από κάτω ζώα. Λοιπόν, οι άλλοι τους επιτρέπουν να τους φέρονται σαν ζώα. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, δεν έχεις... Έχει μυαλό στο κεφάλι σου μέσα. Ας μείνουμε λίγο στο θέμα της θρησκείας, να δούμε λίγο τι είπαν οι δικοί μας. Ηράκλειτος, αυτόν τον κόσμο δεν τον έπλασε κανένας θεός ή άνθρωπος, παρά υπήρχε πάντα. Υπάρχει και θα υπάρχει. Μία αιώνια ζωντανή φωτιά που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο. Αναξαγόρας. Η φύση δεν γνωρίζει εξαφάνιση, αλλά μόνο μεταμόρφωση. Παρμενίδης, η ουσία του σύμπαντος είναι μία αγέννητη, ακατανόητη, μονογενής, τέλεια, ανεπανάληπτη. Δεν ήταν ποτέ, ούτε θα είναι κάποτε, γιατί το τότε και το τώρα αποτελούν μαζί το παν, το ένα, την συνέχεια. Εμπεδοκλής. Τέσσερα είναι τα ριζώματα. Φωτιά, νερό, γη και αέρας. Από αυτά προέρχονται όσα υπήρξανε, όσα υπάρχουν και όσα θα υπάρξουν. Αριστοτέλης. Το ελληνικό γένος ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα και θα μπορούσε να κυριαρχήσει αν ήταν πολιτικά ενωμένο. Πλάτων. Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτα άλλο πέρα από την παιδεία της και την αγωγή της. Πλούταρχος. Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στην μόρφωση και στην παιδεία και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη. Άρα τα αγαθά σου έρχονται από τύχη. Εντάξει. Όλα τα άλλα τα ορίζεις εσύ. Τη διάθεσή σου, την αγάπη σου. Οτιδήποτε άλλο το ορίζεις εσύ. Για να δούμε. Εδώ. Αγύρους αναργύρους. Για να δούμε εδώ πέρα. Να πω εδώ στα γρήγορα ότι χθες, πότε ήταν, προχθές που είχε μπλοκάρει ο Κηφισός, ηχούσαν οι σιρήνες σε όλο το μήκος του Κηφισού, στο ύψος Περιστερίου, νομίζω, ναι.
Βρέει δολολάτρες του κερατά, και όταν λέω του κερατά δεν είναι έκφραση, οι δολολάτρες που λατρεύεται τον κερατά, αυτό τον κερατά, τον νεοσφόρο. Οι δολολάτρες που πάτε και φυλάτε ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Σκύβετε το κεφάλι. Το μόνο που δεν σας κάνουν ακόμα, γιατί θα σας το κάνουν κάποια στιγμή, εκεί που σκύβεις και φυλάς, σου ρίχνουν και μια σφαλιάρα από πάνω, μέχρι ξυπνήσεις. Λοιπόν, είδαμε τα τσάκρα πριν. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό εδώ. Όχι, θα το δούμε αλλιώς. Τα τσάκρα τα είπαμε πριν. Θα σας διαβάσω τώρα λίγο τι επηρεάζει το κάθε ένα από, αυτά, από τα τσάκρα αυτά. Ο φόβος μπλοκάρει το πρώτο σου τσάκρα, τα γενετικά σου όργανα. Η έλλειψη χαμόγελου και ευχαρίστησης μπλοκάρει το δεύτερο τσάκρα, το οποίο είναι το έντερο. Η έλλειψη δράσης σου μπλοκάρει το τρίτο σου τσάκρα, που είναι το στομάχι. Το μίσος μπλοκάρει το τέταρτο τσάκρα σου, που είναι η καρδιά. Το να μην λες αυτό που νιώθεις μπλοκάρει το τσάκρα της φτέρνας σου. Το να εστιάζεις μόνο στα άσχημα της ζωής μπλοκάρει το έκτο σου τσάκρα. Εδώ. Η έλλειψη, όχι, είναι το τρίτο μάτι. Η έλλειψη ηρεμίας και διαλογισμού μπλοκάρει το έβδομο τσάκρα σας. Είναι αυτό που είναι πάνω από το κεφάλι μας, που είναι η ψυχή μας. Που είναι το να είσαι αυθεντικός. Να είσαι αληθινός. Είναι το δεύτερο τσάκρα σας μπλοκαρισμένο. Η σεξουαλικότητα και η δημιουργικότητα δεν αφυπνίζονται, εμποδίζοντας έναν σύντροφο να έρθει. Προσοχή στο δεύτερο τσάκρα. Αν σας μπλοκάρει το τρίτο τσάκρα, τα έργα σας δεν θα έρθουν. Αν μπλοκαριστεί το τέταρτο τσάκρα σου, δεν θα υπάρχει αγάπη στη ζωή σου. Ούτε δώσε, ούτε πάρε. Αν σας μπλοκάρει το πέμπτο τσάκρα, δεν θα ακούσετε τα διατάγματα. Εάν το έκτο τσάκρα σας μπλοκαριστεί, το χάρισμα της όρασης, της αντίληψης και της διέστησης δεν θα ενεργοποιηθεί. Αν μπλοκάρει το έβδομο τσάκρα σου, η ζωή σου θα τυλιχθεί στο χάος. Προσοχή στην ψυχή σας. Επανέλθετε στην αυθεντικότητά σας. Κάτι αγαπησιάρικο που μου αρέσουνε. Ας είναι χωρίς μουσική, μας βάλουν διαφημίσεις. Το βλέμμα του, κοιτάξτε ρε παιδιά, το βλέμμα του. Χάιδεψε με λίγο, έλα κι άλλο χάδι θέλω, θέλω κι άλλο χάδι. Δες τώρα βλέμμα, δες. Δες. Όλα τα λεφτά ήταν αυτό, όλα τα λεφτά το άτιμο. Κάποια ζώα με τη συμπεριφορά τους είναι απίστευτα, παιδιά. Να και κάτι να γελάσουμε καλά. Τώρα κάνουμε επέτειο από το 20 μέχρι το 24 που είμαστε τώρα, είναι 4 χρόνια. Επέτειος, για να δούμε μια ωραία επέτειο. Επέτειος. Ha ha ha!
Καλά, δεν υπάρχει άλλος με το βρακί. Αυτός φαίνεται είναι σε συνεργείο αυτοκινήτων. Δεν σε αυτή. Δεν σου άλλος την ομπρέλα. Δεν υπάρχει. Ο άλλος έφτιαξε και το σκύλο έτοιμο. Μην αρρωτήσει, μην αρρωστήσει ο σκύλος. Άλλος από συνεργείο αυτό, αυτός είναι στη λαϊκή, αυτός με τη σερβιέτα, αυτή με το βρακί, δεν υπάρχει έτσι. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, το καταυχαριστηθήκαμε, οκ. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα πριν μπούμε σε άλλα ή να το αφήσω τελευταίο, θα το αφήσω τελευταίο, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, θα το αφήσω τελευταίο. Πιάσαμε 2.5 ώρες. Ωραία. Τι κάνουν αυτοί που βρίσκονται ήδη στην πέμπτη διάσταση? Δεν βρισκόμαστε στην πέμπτη διάσταση ακόμα, όμως κάποιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι με την αυθεντικότητά τους, με την αγάπη τους, με τη χαρά τους, με την ειρήνη μέσα τους, με τη βοήθεια στον συνάνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πλέον έτοιμοι, έχουν φτάσει στην πόρτα απ' έξω, χτυπάνε την πόρτα της πέμπτης διάστασης. Δεν μπορούν να δουν τηλεόραση πια. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι χάσιμο χρόνο. Γι' αυτό ο ανταγωνισμός και η φιλοδοξία δεν σημαίνουν τίποτα. Αντί να ανταγωνίζονται, προτιμούν να μοιράζονται αγάπη και να αναζητούν απαντήσεις. Ανακαλύπτουν ότι η πέμπτη διάσταση δεν είναι ένα μέρος, αλλά μία συχνότητα, μία κατάσταση δόνησης. Δεν φοβούνται πλέον το άγνωστο. Ξέρουν ότι ο εξωφυσικός κόσμος είναι μέρος της φύσης και το παραφυσικό πρέπει να θεωρείται κάτι φυσικό και όχι τρομακτικό και ενοχλητικό. Ξέρουν ότι ο διάβολος δεν υπάρχει. Είναι απλά ένας φόβος που προκαλεί αυτό που υπάρχει και, ένας μεγάλος τέλος πάντων μπαμπούλας που τρέφεται από υπερηφάνεια, εγωισμό, απληστία, φόβους και ψευδεστήσεις. Θέλω να είναι μόνοι, αλλά ταυτόχρονα όταν είναι με άλλους ανθρώπους θέλω να είναι μαζί τους πλήρως και έντονα. Αισθάνονται ότι έχουν ένα σκοπό στη ζωή και θέλουν να τον βρουν ή τον έχουν ήδη βρει. Συνειδητοποιούν ότι η νίκη στην ζωή δεν είναι να συσσωρεύεις πλούτη ή να νικάς άλλους για να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι και πιο μαχητικοί. Ξέρουν ότι η νίκη στη ζωή σημαίνει να ξεπερνάς τα όρια, τους φόβους και να φτάνεις στο τέλος της ζωής με ένα καρδιακό παλμό ευγνωμοσύνης και ότι αν δεν τα καταφέρεις όλα, τουλάχιστον προσπάθησες και δεν τα παράτησες. Ήδη συνειδητοποιούν ότι η λαχτάρα δεν είναι ένα κακό συνέστημα απώλειας, αλλά ένα συνέστημα ότι μία μέρα θα βρουν όλους τους ανθρώπους που αγάπησαν και που κάποτε πέρασαν από τη ζωή τους. Θέλουν να βοηθήσουν με όλη τους την καρδιά και είναι έτοιμοι όποτε τους ζητηθεί, γιατί είναι ένας από τους στόχους που θέτουν στη ζωή τους και θέλουν να τους πετύχουν σε αυτό το τρέχον σχέδιο. Ξέρουν ότι δεν ήρθαν εδώ ως πνευματικοί τουρίστες, αλλά ήρθαν για να εξελιχθούν και να βρουν τον σκοπό τους. Θα δούμε ένα βίντεο
ο οποίος έχει εμφανιστεί σαν ο επικεφαλής πατέρας όλων των ανθρώπων. Δείτε εδώ μια περίεργη συμπεριφορά. Τον είδατε πώς χαιρέτησε τον Τραμπ και τον κοίταξε στα μάτια και τον χαιρέτησε με μεγάλη, έτσι, ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Και το χέρι του δεν τους αφήνει. Κρατήσετε το αυτό, με ό,τι σημασία θα του δώσει ο καθένας σας. Ας ακούσουμε εδώ τον Τραμπ, ο οποίος μας ανακοινώνει ότι νικήσαμε. Ναι, νικήσαμε. We didn't have a chance, but we knew we were going to win. And we won. And today we had a great day. People that weren't so nice to me were saying that we did a really good job today. They hated to do it, but they did it. And I respect that. I respect that. But I have to say, the crowd was unbelievable today. You know, I looked at the rain, which just never came. You know, we finished the speech. Γράφει άλλος. Να κυκλοφοράμε λέτσι τις τρελάμε. Αργήσουμε να βάζουμε τα βρακιά μας ανάποδα. Φίλτρα αυτοκινήτων και πώς ξέρω σωλήνες και μάσκες, πορτοκάλι, άλλο στη σερβιέτα. Να το δω και να πεθάνω όρθιος, έτσι. Άστο και αυτό το είπαμε. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει κλείσει από το 2019 και δεν έχει ξανατυπώσει από τότε κανένα νόμισμα. Βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία, εξαιρετική, είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπάρχει και ισχύει. Τα βλέπετε. Αν τα ψάχνετε στα κανάλια, μην τα ψάχνετε στα κανάλια. Αν τα ψάχνετε στα κανάλια, μείνετε με τα κανάλια, μην ξανάρθετε εδώ. Εδώ δίνουμε ειδήσεις και περιμένουμε να τις ακούσετε. Δεν καθόμαστε εδώ να χάνουμε 2 ώρες προετοιμασία και άλλες 3 ώρες βίντεο για να λέτε εσείς τις μπούρδες σας. Ευτυχώς έχετε μείνει λίγοι. Οι περισσότεροι έχετε έρθει, έχετε εγκλιματιστεί και έχετε μάθει να ακούτε. Μη φοβάσαι να ξεκινήσεις από την αρχή. Αυτό μου ήρθε μήνυμα σε μία ερώτηση. Είχα εκείνη τη στιγμή μία ερώτηση στο μυαλό μου και πιάνω το τάμπλετ να γυρίσω λίγο. Έκλεισε και το τηλέφωνο. Α, λοιπόν,
Και εκεί που αναρωτιόμουν, βρέσει καινούργια αρχή, και εκεί η πρώτη ανάρτηση που γύρισα και είδα ήταν αυτή. Μη φοβάσαι, λέει, να ξεκινήσεις από την αρχή. Η καινούργια σου ιστορία μπορεί να σου αρέσει περισσότερο. Wow. 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 Κρατήστε το αυτό. Επειδή κάποιοι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο Μπαμπάνης μιλάει για την λογική αίτηση, μπορεί να μην μου το μετέφεραν καλά και να το κατάλαβα λάθος. Αν το κατάλαβα λάθος, ζητάω συγγνώμη προκαταβολικά για ό,τι θα πω τώρα. Ακούστηκε όμως να μιλάει για την λογική αίτηση και να δίνει τη λογική αίτηση και να τη συμπληρώνει και να κάνει διάφορα. Λογική αίτηση δεν έχει πάει σε κανέναν, μα σε κανέναν, από εμάς εδώ. Ούτε σε κανέναν μπαμπάνι, σε κανέναν. Η λογική αίτηση δεν κυκλοφορεί. Η λογική αίτηση δίνεται μόνο από το γραφείο και δίνεται με φάκελο, με κουριέρ. Η λογική αίτηση είναι ένας θησαυρός. Κερδίζει όλα τα δικαστήρια, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Εάν του άρεσε η λογική μας αίτηση, δεν έχει παρά να μας πάρει τηλέφωνο, να μας την ζητήσει και θα του την στείλουμε να έχει την original. Και όχι είτε να παραποιεί την αλήθεια, είτε να προσπαθεί να εξαπατήσει τον κόσμο του. Προσοχή. 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 Εντάξει. Εγώ στους δικηγόρους δεν έχω εμπιστοσύνη. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε κανένα δικηγόρο δεν έχω εμπιστοσύνη. Εντάξει. Όλους τους έχω σε μια τέτοια απόσταση που να μπορώ και η δουλειά μου να γίνεται και τον κόσμο να εξυπηρετούμε, αλλά οπωσδήποτε έρχεται η ώρα που ξυπνάει μέσα τους το χρήμα. Και εκεί τελειώνουν όλα. Ή η πίεση από το σύστημα, γιατί όλοι είναι στον Bar Association. Τα έχουμε ξαναπεί για τους δικηγόρους. Όλοι πιέζονται από το σύστημα. Κάποιοι ελάχιστοι χρησιμοποιούν τη λογική αίτηση και την βάζουν μέσα στα εξώδικά τους για να κερδίσουν τα δικαστήρια και να σώσουν τον κοσμάκι. Και σας έχω σήμερα το κατεβατό της Ρωμάνα Ντιντούλο. Πρότυπη ενέργεια και θα ακούσετε και θα ανατριχιάσετε. Όχι, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Η ανάληψη έρχεται, το έχουμε πει. Το έχουν προβλέψει οι Simpsons, δεν θα ασχοληθούμε ούτε με αυτό. Για να πούμε κάτι το οποίο έχει αξία. 20 Μαρτίου του 2020, ακριβώς 4 χρόνια πριν. Για όσους ανάρτηση του 20, έτσι, όχι χθεσινή, ανάρτηση του 2020. Για όσους δεν το γνωρίζουν ακόμα, ένας από τους λόγους για τους οποίους τόσες πολλές celebrities φαίνεται να έχουν κολλήσει τον ιό σε σύγκριση με τον κανονικό πληθυσμό είναι ότι έχουν αγοράσει προμήθειες αδρενοχρωμίου μολυσμένες με τον κοροναϊό από την Κίνα. Στη συνέχεια παίρνουν το εμβόλιο τους, αλλά ταυτόχρονα αυτοπροσδιορίζονται ξεκάθαρα ως δυνητικά παιδόφιλοι οι υποστηρικτές της παιδικής κακοποίησης. Γιατί ήπιανε το αδρενοχρώμιο. Ακού. Μόλις τελειώσει... Στη συνέχεια παίρνουν τη δόση τους. Συγγνώμη. Θα το ξαναδιαβάσω. Σβήστε ό,τι έχω πει. Γιατί το έχω λάθος γραμμένο εδώ. Για όσους δεν το γνωρίζουν ακόμα, ένας από τους λόγους για τους οποίους τόσες πολλές celebrities φαίνεται να έχουν κολλήσει τον ιό σε σύγκριση με τον κανονικό πληθυσμό είναι ότι έχουν αγοράσει προμήθειες αδρενοχρώματος μολυσμένα με τον κοροναϊό από την Κίνα. Στη συνέχεια παίρνουν τη δόση τους αδρενοχρωμίου, αλλά ταυτόχρονα, από τη στιγμή που θα πάρουν τη δόση, προσδιορίζονται ξεκάθαρα, γιατί ανοιχνεύεται ο ιός μέσα τους. Είναι μολυσμένο το αδρενοχρώμιο με ιό. Άρα αυτοπροσδιορίζονται ξεκάθαρα ως δυνητικά παιδόφιλοι ή υποστηρικτές της παιδικής κακοποίησης. Μόλις τελειώσει η δόση τους, μία παρενέργεια όπως σε κάθε καλό ναρκωτικό,
είναι ότι χρειάζονται όλο και υψηλότερες ποσότητες για να έχουν το, συγγνώμη, το ίδιο συναίσθημα. Αλλά αποδεικνύεται ότι αφού δεν είναι σίγουροι για το ποιος και πού μπορούν να αγοράσουν το προϊόν, από φόβο μην ξαναμολυνθούν με τον ιό, σταματάν δηλαδή να παίρνουν αδρενοχρώμιο, χάνουν βάρος όλο και περισσότερο. Μοιάζουν όλο και περισσότερο με βαμπύρ. Είδαμε τη Celine Dion που είχε γίνει σκελετός. Μόνο τα κόκαλα ήταν και η πέτσα. Μοιάζουν όλο και περισσότερο με βαμπύρ. Όλο και λιγότερο άνθρωποι στην εμφάνιση. Θυμάστε την φράση Q, ακολουθήστε το λευκό κουνέλι. Λοιπόν, μαντέψτε πώς μοιάζει η μοριακή δομή, το αδρενοχρωμείο. Όταν το γυρίζεις προς τα κάτω, ω ναι, ένα λευκό κουνέλι, μοιάζει με κουνέλι. Ακολουθήστε το λευκό κουνέλι και θα μπορείτε να δείτε live ποιοι είναι οι αγοραστές αδρενοχρωμείου, το ακριβότερο και ισχυρότερο φαρμάκου, ναρκωτικού, συγγνώμη, στον πλανήτη. Q. Μια σπουδαία κίνηση από εσένα, εμπιστευτείτε το σχέδιο. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το αδρενοχρώμιο. Σκεφτείτε το τώρα, αυτό που λέει ο ΙΤΑ και CH να είναι τα πόδια του, αυτό εδώ είναι το κεφάλι του και αυτά τα δύο όμικρον να είναι τα δύο αυτιά του κουνελιού. Εντάξει. Και είναι ανάρτηση του 20, έτσι. Αυτό είναι εδώ. Αυτό μπορώ να το φέρω εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Και εσείς να βλέπετε αυτό εδώ. Θα το κάνουμε έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν. Θα παίζει μπρος πίσω, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, και πάμε να διαβάσουμε. «21 Μαρτίου 2024. Στο Βασίλειο του Καναδά, βασιλικό διάταγμα για την προσοχή των παρακάτω. 1. Ένοπλες δυνάμεις του Βασιλείου του Καναδά. 2. Ειδικές δυνάμεις του Βασιλείου του Καναδά. 3. Ναυτικό του Βασιλείου του Καναδά. 4. Το Βασίλειο του Καναδά, διαστημική δύναμη. Ειδικές επιχειρήσεις του Βασιλείου του Καναδά. Κατασταλαγμένη τεχνική δύναμη, ειδικές επιχειρήσεις του Βασιλείου του Καναδά. Εμείς ο λαός του Βασιλείου, εμείς οι άνθρωποι του Βασιλείου του Καναδά. Για όλο το λαό δηλαδή. Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων του Βασιλείου του Καναδά. Εθνικό Υπουργείο Οικονομικών του Βασιλείου του Καναδά. Εθνικός Θησαυρός του Βασιλείου του Καναδά. Γραφείο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Βασιλείου του Καναδά. Παγκόσμιες Συμμαχικές Ειδικές δυνάμεις στο Βασίλειο του Καναδά. Επίγον, επίγον και επίγον. Σχετικά με 1. Παράνομες δολές και εγκληματικές κατασχέσεις. 2. Επιστρέψτε το ακίνητο στον αρχικό ιδιοκτήτη. 3. Συλλάβετε και κατηγορήστε εταιρικούς, αστυνομικούς, σερίφηδες, μεταμφιεσμένους σαν εμάς τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου του λαού. 4. Οικονομική αποζημίωση για κάθε ημέρα που ο ιδιοκτήτης στερήθηκε τη χρήση του ακινήτου του. 5. Άμεσο κλείσιμο, παύση λειτουργίας όλων των εταιριών, τραπεζών, εταιριών ενυπόθηκων δανείων, πιστωτικών ενώσεων στον κλάδο χορήγησης πιστώσεων υποθηκών. Ειδική σημείωση, ενσώματα ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας δεν ανταλλάχθηκαν για την ικανοποίηση της συμβατικής συμφωνίας κάθε μέρους. Κλείστε όλες τις εταιρείες και τις θυγατρικές τους που παρουσιάζονται ως
Εμείς η κυβέρνηση του λαού, δημοτική, επαρχιακή, εδαφική και εθνική. Δημοτική, επαρχιακή, εδαφική και εθνική. Εγώ η Βασίλισσα του Καναδά, Βασίλισσα Ρωμάνα Ντιντούλο, αρχηγός, διοικητής, πρόεδρος, αρχηγός εθνικών Ιθαγενών και Βασίλισσα του Βασιλείου του Καναδά, εκδίδω αυτό το βασιλικό διάταγμα με άμεση ισχύ και ημερομηνία σήμερα 21 Μαρτίου 2024 και αναδρομικά την 1η Ιανουαρίου 1960 ως εξής. Φυσικός νόμος, άνω και κάτω τελεία. Αμέσως είναι παράνομο και δόλιο για οποιαδήποτε οντότητα μη κερδοσκοπική ή κερδοσκοπική ή ιδιώτες ή τράπεζες και οποιοδήποτε άλλο δανειστικό ίδρυμα να αποκλείσει σε εμάς τις κατοικίες του λαού και την γη στην οποία βρίσκεται το σπίτι οπουδήποτε στο Βασίλειο του Καναδά. 2. Συλλάβετε και κατηγορήστε αστυνομικούς, δικαστικούς, επιμελητές, δικαστικούς επιμελητές, δικαστές, δικηγόρους κτλ. Εγώ θα έλεγα και για εδώ μέσα συμβολιογράφους και υποθηκοφυλακές, εταιριών που συμμετέχουν και διαιωνίζουν αυτό το δόλιο σχέδιο οπουδήποτε στο Βασίλειο του Καναδά. 3. Επιστρέψτε το ακίνητο, σπίτι ή οικόπεδο, αμέσως στον αρχικό ιδιοκτήτη σύμφωνα με το φυσικό δίκαιο. Ειδική συμπίωση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σε αυτήν την περίπτωση είναι αυτός το οποίο το όνομα ήταν γραμμένο στην αρχική δόλια σύμβαση υποθήκης με τον δόλιο δανειστή. 4. Αμέσως η δανείστρια εταιρεία, οντότητα πιστωτικής δανειστής που είναι δόλιος ή και οποιαδήποτε εταιρική οντότητα που παρουσιάζεται ως η κυβέρνηση, εμείς οι άνθρωποι, που απέκλεισε το ακίνητο πρέπει να αποζημιώσει τον αρχικό ιδιοκτήτη με ημερήσιο επιτόκιο 100.000 δολαρίων με χρυσό και ασήμι για κάθε μέρα που ο ιδιοκτήτης στερούνταν του προνομίου να χρησιμοποιεί την ιδιωτική του περιουσία. 5. Αυτό το βασιλικό διάταγμα αφορά συγκεκριμένα την κύρια κατοικία, το σπίτι ή την γη από την οποία προήλθε η κύρια πηγή εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή και διέμενε ο ιδιοκτήτης. 6. Άμεσο κλείσιμο όλων των εταιριών, τραπεζών, στεγαστικών εταιριών, πιστωτικών ενώσεων που ασχολούνται με τη χορήγηση πιστώσεων ή υποθηκών. Είναι και τα φαντ μέσα για κάποια ερώτηση που κάνατε εκεί πιο πίσω. Ειδική σημείωση. Ενσώματα ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας δεν ανταλλάχθηκαν για την ικανοποίηση της συμβατικής συμφωνίας κάθε μέρους. Τα άειλα χρήματα Fiat δεν υποστηρίζονται από τίποτα. 7. Κλείστε όλες τις corporations, τις εταιρείες και τις θυγατικές τους που παρουσιάζονται ως εμείς η κυβέρνηση του λαού, δημοτική, επαρχιακή, εδαφική και εθνική. Οι παραβάτες αυτού του βασιλικού διατάγματος θα κατηγορηθούν για οικονομική δόλιο φθορά, προδοσία, εσχάτη προδοσία, οικονομική απάτη, διαφθορά, δωροδοκία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγκλήματα κατά των ανθρώπων της ανθρωπότητας, εμπορία ανθρώπων, εμπορία οργάνων, οικονομική απάτη, τεχνητή δημιουργία πείνας, τρομοκρατία και δολοφονίες που όλα επισύρουν την θανατική ποινή σύμφωνα με το φυσικό δίκαιο. Για πέτε μου πόσο σας άρεσε. Μα πάρα πολύ. Και γυρίζει πίσω από το 1960. Όσα σπίτια κατασχέθηκαν από τότε και εδώθε θα γυρίσουν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους. Και έχει ημερήσει αποζημίωση για όσες μέρες στερήθηκε στο σπίτι σου 100.000 καναδικά δολάρια. Πρότυπη ενέργεια. Νομίζετε ότι δεν θα εφαρμοστούν οι πρότυπες ενέργειες παντού? Τις εντοπίσαμε πρώτοι εδώ και 2 χρόνια και τις βλέπουμε και αντιγράφονται. Έχετε υπομονή και όλα θα φτιάξουν. Α,
Θα προσπαθήσω να συμμεριστώ την αγωνία των εμβολιασμένων. Δεν θα τελειώσω με αυτό το κείμενο, έχω κι άλλο κείμενο μετά και έχω και αναλυσούλα. Έχω τις σημειώσεις μου εδώ, σαν τον παλιό καλό καιρό, και θα πούμε 2-3 πράγματα. Όμως θα πρέπει να σας διαβάσω ένα κείμενο στο οποίο έχουμε μέσα τα εσώψυχα ενός εμβολιασμένου. Αυτοί οι άνθρωποι, έχω ξαναπεί, είναι μόνο για την κατανόησή μας, μόνο για την αγάπη μας και μόνο για την προσοχή μας. Να μην τους εναντιονόμαστε. Τα λέω από την αρχή. Δεν έχουμε καμιά δουλειά να γίνουμε εμείς οι κριτές της ζωής τους. Αυτοί δεν έγιναν ποτέ κριτές της δικής μας ζωής. Μας είπαν να εμβολιαστούμε. Εμείς τους είπαμε να μην εμβολιαστούν. Ισοπαλία το σκορ, 1-1. Αυτή είναι μια ανώνυμη ανάρτηση από τα πρακτικά. Για όσους δεν μπορούν να φανταστούν πώς είναι να είσαι εμβολιασμένος και να ζεις με αυτό μόλις υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μπορώ να σας απαντήσω, είναι καθημερινό πένθος και ενοχή συνειδήσεως. Πολλοί από εμάς απλά ζήσαμε την καθημερινότητα μιας χωρίς την καθημερινότητά μας χωρίς να έχουμε ιδέα για Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, για Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τίποτα. Είναι αυτό που ήταν έξω το πρωί, το βλέπαμε. Οι ταινίες είχαν σκηνές από σατανικές πρακτικές και δεν είχαμε ιδέα για celebrities που πίνουν αίμα. Εμπιστευόμασταν τους γιατρούς μας. Έχω τους δικούς μου για πάνω από 25 χρόνια. Ξέραμε ότι η κυβέρνηση μας έλεγε ψέματα κατά την περίοδο των εκλογών και ψηφίσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε με βάση τα δεδομένα που μας παρουσιάστηκαν. Ζήσαμε τη ζωή μας αθώα, δουλεύοντας, μεγαλώνοντας παιδιά και προσέχαμε εγγόνια και πολλά άλλα που δεν είχαν ένα μόνο άτομο στους κύκλους μας για να μας ειδοποιήσει για τους κινδύνους. Δεν ξέραμε καν ότι έπρεπε να κάνουμε έρευνα. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, είναι απολύτως αλήθεια και συγκλονιστικό για τους άλλους. Βγήκαμε έξω και ήπιαμε ποτά. Τώρα εμείς τα πρόβατα όλοι συζητάμε. Πεθαίνουμε σε εκατομμύρια. Άλλοι ξαφνικά, άλλοι προορισμένοι να επιβραδύνουν τον αγωνιώρη θάνατο γεμάτο πόνο, αλλά πεθαίνουμε. Με ειρωνικά είμαστε η απόδειξη που όλοι θα χρησιμοποιήσετε αργότερα. Κάποιοι θα ήθελαν να ξέρω ποσοστά, έχουν τσακωθεί με άλλους που γνώριζαν τους κινδύνους και τα λόγια και οι πράξεις βλάπτουν και τις δύο πλευρές. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο της ψυχιατρικής χειρουργικής. Είναι πραγματικά ισχυρότερο από το ίδιο το εμβόλιο. Υπάρχει ένα επίπεδο τοξικού μίσους και αλαζονίας στο διαδίκτυο που καταδικάζει το εμβόλιο επειδή σιωπούσε σχετικά με την αναζήτηση βοήθειας, βλέποντας αυτό στα φόρουμ. Πώς κακοποιούνται από εντελώς αγνώστους, έτσι σιωπούμε και πεθαίνουμε μόνοι και ασυγχώρητοι εξαιτίας της αφέλειας και του φόβου μας. Αλλά πίσω στο ερώτημά μου τι είναι. Κόλαση είναι. Ζήστε με τη γνώση ότι πήρατε 3 δόσεις, ότι ο υπέροχος ευγενικός και εργατικός σύζυγός μου πήρε 4 δόσεις, ότι τα παιδιά και τα εγγόνια μας πήραν δόσεις. Με στοιχιώνει, μου ραγίζει την ψυχή, με κατέστρεψε, αλλά επειδή ήμασταν αφελείς. Ο σύζυγός μου και εγώ είχαμε ήδη τελειώσει όταν ένας συγγενής επικοινώνησε μαζί μου στο Messenger, αφού είδε μία ανάρτηση για την γρήγορη επιδείνωση υγείας μου και μου έκανε ερωτήσεις. Μιλούσα με τους γιους μου τότε, αλλά ήταν πολύ αργά. Είχαν ήδη τελειώσει. Είχαν κάνει τα εμβόλια.
είναι να διαβάζεις τα ατελείωτα πρωτόκολλα αποτοξίνωσης και να αμφισβητείς αν πραγματικά λειτουργούν ή αν είναι μέρος της βλακείας, γιατί πώς θα το μάθουμε ποτέ επειδή δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες αποδείξεις. Είναι ατελείωτες οι ιατρικές εξετάσεις που επιστρέφουν στο φυσιολογικό και απλά ξέρεις και νιώθεις αλλαγές στο σώμα σου. Είναι να παρακολουθείς βίντεο για θρόμβους καλαμαριού και να διαβάζεις για μικρολεπίδες γραφενίου που κόβουν φλέβες και αιχμές που κολλάνε σαν ταινία γαϊδουράγκαθου σε ιστούς και όργανα. Είναι η δύσπνοια και οι ταχυπαλμίες με την παραμικρή προσπάθεια που οι γιατροί δεν μπορούν να εξηγήσουν. Είναι γνώση ότι δεν είναι μάταια και ας πιστεύουμε ότι ήταν από τις καλύτερες προθέσεις. Χρησιμοποιώ αυτό το τατουάζ στο χέρι μου με σειριακούς αριθμούς εμβολίου για να ξεκινήσω συζητήσεις και να μοιράζομαι τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις μου με κάθε γιατρό, ειδικό και παθολόγο, ακτινολόγο και νοσοκόμα στα επίγοντα που συναντώ. Αυτό είναι να ξέρεις ότι κάθε δευτερόλεπτο, κάθε ένα δευτερόλεπτο θα μπορούσε να είναι αυτό η τελευταία αναπνοή πριν πεθάνεις. Αυτό είναι θλίψη. Βαθιά κενή θλίψη σε όλη την οικογένεια και τους φίλους μου. Όλους εκείνους που αγαπώ και νοιάζομαι. Αυτό είναι απώλεια. Χάνω τα μελλοντικά μου όνειρα και σχέδια. Έχασα τον άντρα και την οικογένειά μου. Αυτοί σου είναι πόνος που νιώθω όταν φωνάζω και συνεχής online κακοποίηση. Μπορεί να είμαι ανόητος για κάποιους και ένας μπάτσος με κακοποιεί ασταμάτητα στο διαδίκτυο επειδή λέω την αλήθεια μου, αλλά αυτό δεν θα με σταματήσει. Δεν ενεργούσαν όλοι οι άνθρωποι του εμβολίου όπως ο Βλάκας, όταν κάποιος νοιαζόταν αρκετά για να πάρει αυτό το ρίσκο. Τους πλησίασα. Και όμως είμαστε όλοι με αυτό το πινέλο. Και εκεί η ανθρωπότητα προχώρησε ακόμα περισσότερο. Και δεν χρειαζόταν να κάνουν τίποτα παρά να καθίσουν και να μας βλέπουν να καταραίουμε. Βαθιά εσώψυχα και βαθιά δύσκολα. Τους καταλαβαίνω απόλυτα, τους έχω καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Τους έχω νιώσει από την πρώτη στιγμή. Έχω πει ότι είναι αυτοί οι οποίοι ίσως θα έπρεπε να πάρουν πρώτη σειρά στα κρεβάτια για να αφαιρέσουν αυτό το εμβόλιο από μέσα τους. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μπουν μέσα στην πρώτη σειρά με αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν επίσης να πεθάνουν. Έχουν τον ίδιο κίνδυνο θανάτου μπροστά τους. Κρίμα και λυπάμαι ειλικρινά για όλο αυτό. Λυπάμαι ειλικρινά που ενέδωσαν. Ειλικρινά λυπάμαι. Πιάσαμε σχεδόν τις 3 ώρες. Θέλω να το διαβάσω αυτό. Ας σας πω λίγο 2 πράγματα. Ρουμπάτης, Λομπέρδος και Άδωνης βρέθηκαν στα έγγραφα του FBI μέσα με τις κατηγορίες. Έρχεται η ώρα σας, παιδιά, δεν θα μείνει ούτε ένας. Και όχι μόνο αυτοί, αυτοί είναι που ξέρουμε και είναι οι πιο ακουσμένοι στα κανάλια. Έχει γίνει το όλα να δεις. Καταργήθηκαν και στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακές κατάστασης. Τα πιστοποιητικά γέννησης ξέρουμε πολύ καλό ότι είναι τίτλοι, είναι ομόλογα, τα οποία είναι η περιουσία την οποία εκμεταλλεύεται το κράτος για να μπορεί να κινήσει τα νήματα γύρω. Έχω ξαναμιλήσει για τα πιστοποιητικά γέννησης, είναι ο τρόπος για να γεννηθούν χρήματα. Με το που γεννιέσαι δημιουργείται αυτός ο τίτλος στο πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο είναι στις 700.000 δολάρια και το οποίο αυτό το κεφάλαιο δεν υπάρχει, δεν είναι υπαρκτό, δεν το κάνει κανείς τίποτα ποτέ. Όμως αυτό το κεφάλαιο το θεωρούν σαν εγγύηση που μπορεί ο καθένας, ο Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, η Αγγελόπουλη με τα αυτά, με τις βιομηχανίες, Σκλαβενίτης, τα λιμάνια, τα έργα τα μεγάλα, τα καράβια που αγοράζονται, όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ομόλογα των πιστοποιητικών γεννήσεων για να χρηματοδοτηθούν. Αυτό υπήρχε μέχρι σήμερα. Σκέτη απάτη, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Αυτό τελείωσε και στην Ελλάδα. Καταργήθηκαν ή χθες ή προχθές.
Κρίμα για τον Αντωνιάδη, θα βάλει λέγη ευρωβουλευτής. Τώρα σε ποια ευρωβουλή θα πάει, μόνο αυτός ξέρει. Ξέρουμε ότι το ευρώ θα καταρρεύσει, η Ευρώπη θα διαλυθεί, είναι θέμα χρόνου. Δεν ξέρω, θα φτάσουμε σε εκλογές. Αντωνιάδη, αγόρι μου, εκτέθηκες. Κρίμα, κρίμα. Οι εξετάσεις του Bar Association καταργήθηκαν. Δεν περνάς πλέον από εξετάσεις στο Bar Association για να γίνεις δικηγόρος πουθενά. Τελείωσε αυτό. Είδαμε τον πύργο της Lorelei να καίγεται στην Disneyland. Καθαρίζει και η Disneyland. Σιγά σιγά θα φύγουν όλα όσα μας εμπόδιζαν να ζήσουμε μια φυσιολογική ζωή. Ο Τραμπ σε τελευταία του ομιλία, στην τελευταία του ομιλία την Κυριακή, είπε το εξής. Δεν είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα δούμε ξανά εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 20 του Γενάρη του 20, του 21, περίμενε, ναι, του 21, είχε πει «I will be back in a form», θα γυρίσω πίσω με κάποια μορφή. Καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η δημοκρατία οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να εμφανιστεί το βασίλειο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Ποιος είναι ο βασιλιάς εκεί, μαντέψτε. Δεν θα σας το πω να δω, θα καταλάβετε, έλεος. Περιμένουμε μετά τον θάνατο του Καρόλου, τα λέω στα γρήγορα γιατί πρέπει να διαβάσω άλλα δύο μικρά κείμενα, ένα λίγο μεγαλύτερο και ένα μικρότερο. Μετά τον θάνατο του Καρόλου, αυτό που περιμένουμε είναι την Καμίλα και έφυγε από τη μέση, αποποιήθηκε την βασιλική της θέση. Είδαμε τον πρίγκιπα Χάρη να φεύγει από τη μέση, να είναι στον Καναδά ήδη 2 χρόνια, να έχει αποποιηθεί την βασιλική του γενιά, και ο μόνος ο οποίος μένει γυμνός αυτή τη στιγμή για να παίξει το θέατρο και να εμφανιστεί σαν βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ, σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, ότι είναι ένα νόθο παιδί του Ιάκωβου Ρότσιλντ με την Νταϊάννα, την οποία νάρκωσαν σε μια διαδικασία, σε μια τελετή, και είναι ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος. Θα τον δούμε να ανεβαίνει, θα τον δούμε να προσπαθεί να εφαρμόσει όλα με τους παγκόσμιους οργανισμούς υγείας, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Ηνωμένα Έθνη, όλες οι μπουρδες μαζεμένες. Θα τον δούμε να προσπαθεί να κυριαρχήσει, είναι μέσα στο θέατρο, έτσι, το θέατρο πάει σύννεφο. Θα το δούμε να κάνει αυτή την προσπάθεια. Μέσα στην προσπάθειά του, εγώ έκανα μια δική μου σκέψη και όποιος θέλει τη συμμερίζεται, όποιος δεν θέλει, ό,τι θέλει. Θα τον δούμε να συνδέεται και να παίρνει μαζί του τον Πάπα. Να παρασέρνει μαζί του τον Πάπα ίσως σε κοινές δηλώσεις, ίσως σε κοινές πράξεις, που να εμφανιστεί ότι ο Πάπας μέχρι σήμερα, αυτό το οποίο στήριζε και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να στηρίζει, είναι ο Σατανάς, ο Αντίχριστος. Έτσι. Εγώ εκτιμώ ότι θα τα δούμε αυτά. Δική μου προσέγγιση είναι. Να πάμε λίγο, να σας εξηγήσω λίγο πώς ήταν το σύστημα το οικονομικό μέχρι σήμερα. Το κάθε ένα ευρώ που βάζεις μέσα σε μία τράπεζα, επειδή αυτή η τράπεζα είναι συνδεδεμένη με την Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος το βλέπει και μπορεί να το δανείσει, και όχι μπορεί να το δανείσει, το εγγράφει σε κάθε ένα υποκατάστημα της κάθε μίας τράπεζας, του τέστην. Το δικό σου το 1 ευρώ που έβαλες μέσα στην τράπεζα, πόσα υποκαταστήματα έχει η Ελλάδα, ξέρω εγώ, τάδε, 100, λέω ένα παράδειγμα, γίνεται αμέσως 100 ευρώ. Αυτά λοιπόν τα 100 ευρώ που βρίσκονται και έχουν την εικόνα, γιατί δεν είναι πραγματικά, είναι μία εικόνα, μία φαντασία, μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος,
Αυτά, εφόσον είμαστε συνδεδεμένοι με την Παγκόσμια Τράπεζα, αυτά βρίσκονται αμέσως μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία αμέσως δημιουργεί μία εικόνα και τα εγγράφει σε όλες τις τράπεζες, σε όλα τα καταστήματα των τραπεζών παγκοσμίως. Του τέστην, αυτό το 1 ευρώ που έβαλες εσύ, τη στιγμή που το έβαλες, αμέσως αρχίζουν οι απεικονίσεις και τα μαγικά κόλπα με τα κουρέλια μέσα από τα καπέλα και γίνονται 19.000. Αυτές ήταν οι εγγραφές με τα ψεύτικα χρήματα μέχρι σήμερα. Αυτό πλέον τελειώνει, δεν υπάρχει καμία διασύνδεση με καμιά παγκόσμια τράπεζα. Το κάθε ένα νόμισμα σου έχει αντίκρισμα χρυσό σε συγκεκριμένη πλάκα χρυσού και έχει αριθμημένο νούμερο επάνω στο χαρτονόμισμα που έχεις ή επάνω στο κέρμα που θα έχεις. Περιμετρικά το έχουμε δει, σας το έχω δείξει σε προηγούμενα βίντεο, τώρα ίσως το Δεκέμβρη του Γενάρη. Σας έχω δείξει το χρυσό νόμισμα γύρω-γύρω που έχει τον συριακό αριθμό. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό της πλάκας του χρυσού που βρίσκεται στο Fort Knox ή όπου, σε όποια χώρα είσαι, στη χώρα που είσαι. Τελειώσαν αυτά, βρισκόμαστε πλέον σε δική μας προσωπική διαχείριση. Είναι απόλυτα προσωπικό το θέμα των χρημάτων μας. Θα είναι μέσα στους λογαριασμούς μας. Θα λάβουμε από μία κάρτα QFS για το κινητό μας τηλέφωνο και από άλλη μία κάρτα και tablet, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με το QFS. Το QFS λειτουργεί με το Starlink. Τώρα θα είναι το Starlink απευθείας, θα περνάει μέσω άλλες διαδικασίες. Δεν γνωρίζω, είναι τεχνικά θέματα τα οποία δεν γνωρίζω. Ας διαβάσουμε ένα κείμενο και μετά άλλο ένα κείμενο με το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή μας ημέρα. Την πανέμορφη σημερινή μας ημέρα. Περάσαμε τις τρεις ώρες, λοιπόν. Ο Γκέτε κάποια στιγμή μίλησε για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Θα δούμε λοιπόν και αυτόν τώρα να βγάζει τα ισόψυχά του και να μας λέει κάποια πράγματα. Το καλοκαίρι του 1815 επιφύλασε μια μεγάλη έκπληξη για τον μεγάλο γερμανό Λόγιο. Κατά τη διάρκεια του παραθυρισμού του στη Λουτρόπολη του Wiesbaden, γνωρίστηκε με τον βαρόνο Werner von Haxthausen, έναν πολυμαθή γερμανό γιατρό που λέγεται ότι μιλούσε 13 γλώσσες. Μέσα από τα όποια ενδιαφέροντα συζητούσαν κατά τις διακοπές τους οι δύο άντρες, το βασικότερο όλων ήταν το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Ο Haxthausen κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων υπηρετούσε σε ένα βρετανικό στρατιωτικό νοσοκομείο όπου ήρθε σε επαφή με πολλούς Έλληνες ναυτικούς και μέσα από αυτούς και το δημοτικό τραγούδι, καταγράφοντας μεγάλο αριθμό τραγουδιών τα οποία μετέφρασε στα γερμανικά. Ο Γκέτε μαγεύτηκε τόσο που στα τέλη του Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου υπό την επίρρεια των στίχων του δημοτικού τραγουδιού κάλεσε στο σπίτι του στην Φραγκφούρτη επιφανείς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών ένα από εκείνα τα περίφημα φιλολογικά συμπόσια που συνηθίζονταν την εποχή εκείνη. Το παράξενο όμως για ένα φιλολογικό συμπόσιο ήταν ότι ο Γκέτε είχε καλέσει ζωγράφους, κάτι που έκανε τους φιλολόγους να αναρωτιούνται. Η απορία του λύθηκε όταν ο Γκέτε άρχισε να τους μιλάει για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Τους είπε ότι είχε γράψει στο γιο του Αύγουστο πως μολονότι ένα λαϊκό είναι τόσο δραματικό, τόσο επικό και τόσο λυρικό που δεν υπάρχει αντίστοιχό του στον κόσμο. Είπε πως οι εικόνες αυτών των τραγουδιών του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού είναι εκπληκτικές. Φανταστείτε, λέει, βάζει δύο βουνά να μαλώνουν μεταξύ τους. Φανταστείτε, λέει, έναν αετό να μιλάει με το κομμένο κεφάλι του κλέφτη. Ο κλέφτης να λέει να του κόψουν το κεφάλι, να μην το πάρουν οι Τούρκοι και να μην το πουν στην αραβωνιαστικιά του. Αφήνω, λέει ο Γκέτε, για τελευταίο ένα τραγούδι,
το οποίο θεωρώ κορυφαίο και θα το δούμε και εμείς. Και τους διάβασε ένα δημοτικό τραγούδι, ένα μυρολόι. Τα γιαννιώτικα μυρολόγια είναι πράγματι παγκοσμίως φημισμένα. Έτσι. Και η μουσική τους και οι στίχοι τους. Είναι κάτι ξεχωριστό για την παγκόσμια κληρονομιά, τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια και μάλιστα τα μυρολόγια. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω όσο πιο καλά μπορώ. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα? Μην άνεμος τα πολεμά, μην βροχή τα δέρνει. Ουδάνεμος τα πολεμά και ουδέ βροχή τα δέρνει. Μονέ διαβαίνει ο χάροντας με τους αποθαμένους. Σέρνει τους νιους από μπροστά, τους γέροντες κατόπι, τα τρυφερά παιδόπουλα στη σέλα αραδιασμένα. Παρακαλούν οι γέροντες, τα αγόρια γονατίζουν. Κόντεψε χάρο σε χωριό, κόντεψε καν σε βρύση, να πιούν οι γέροντες νερό και οι νι να λιθαρίσουν και τα μικρά παιδόπουλα να μάσουνε λουλούδια. Όχι, χωριά δεν θέλω εγώ, σε βρύσες δεν κοντεύω. Έρχονται οι μάνες για νερό, γνωρίζουν τα παιδιά τους, γνωρίζονται τα αντρόγινα και χωρισμό δεν έχουν. Και τότε γύρισε ο μεγάλος Γερμανός προς τους ζωγράφους λέγοντας: «Ζωγραφίστε αυτές τις ανεπανάληπτες εικόνες, αυτές τις εκπληκτικές σκηνές όπου συνεπήρε μέγας άνεμος το δάσος και το δέρνει άγρια βροχή και από εκεί σαλαγάει ο χάρος τους νεκρούς, μπροστά τους νέους, πίσω τους γέρους και αρμαθιασμένα τα παιδιά στη σέλα του και παρακαλάνε αυτά να κοντέψει επιτέλους ο χάρος σε μια βρύση», λύνοντας την απορία για την παρουσία των ζωγράφων σε ένα φιλολογικό συμπόσιο. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ένα πολύ μικρό κείμενο, πάρα πολύ ωραίο, όμως είναι ακριβώς, ακριβώς εκεί που πάμε. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αγάπη και φόβος δεν θα συνυπάρξουν για πολύ ακόμα στη γη. Η αγάπη είναι το αντίθετο του φόβου και ο φόβος είναι το αντίθετο της αγάπης. Αγάπη και φόβος δεν θα συνυπάρξουν για πολύ ακόμα στη γη. Η διαίρεση των κόσμων θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Ανεβάστε τη συχνότητά σας, ανεβείτε με την γη και βιώσετε νέα κύματα φωτός και συντονιστείτε περισσότερο στο πεδίο της Θείας Ροής. Με πολύ αγάπη θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. 1144 ήρωες. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι όλους τα καλύτερα. Όσοι θέλετε μπορείτε να βοηθήσουμε ακόμα την Ευαγγελία. Ήρθε η ώρα της εφορίας και δεν έχουμε μαζέψει. Μόλις ξεπεράσαμε τα 500 ευρώ. Λυπάμαι, πάρα πολύ λίγα χρήματα. Αν βάλετε ο καθένας από κάτι της, 1, 2, 3 ευρώ, ό,τι να είναι. Θα μαζευτούν τα χρήματα για την Ευαγγελία στη Γερμανία. Έχει μείνει μόνη της, έφυγε άντρας της, έφυγε ο κουνιάδος της, παλεύει με τα δύο ανήλικα παιδιά της, δεν ξέρει τη γλώσσα, είναι σε μια δύσκολη θέση. Όσο μπορούμε, ας βοηθήσουμε. Καλό ξημερώμα σε όλους. Να είστε όλοι καλά.